Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη flashback. Θα μου πείτε τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ, με τέτοιον καιρό και με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τι κάνουμε, ήρθαμε να βγάλουμε την εκπομπή. Flashback λοιπόν, ένα ακόμη flashback. Είχαμε καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Λείψαμε δύο Σάββατα και αυτό λόγω εκλογών. Και το προηγούμενο Σάββατο και το προπροηγούμενο, αλλά είμαστε τώρα στις θέσεις μας για να κάνουμε απολογισμό της όλης κατάστασης. Τελείωσαν πλέον οι εκλογές, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα μου πείτε, έχουμε μπροστά μας εθνικές εκλογές. Και γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπως είμαστε και εμείς, γεροί, δυνατοί, και ξεκινάμε γρήγορα με τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε η εκπομπή, μου έλειψε αυτή η ανασκόπηση που κάναμε. Τις τελευταίες εκπομπές τις είχαμε μετατρέψει λίγο σε ώρα των πολιτών, φιλοξενούσαμε εδώ και υποψηφίους. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν, πάλι θα πούμε για εκλογές, για αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα έχω σε πολύ λίγο κοντά μου και τον συνάδελφο από την Αίρα Κοζάνης, τον Αντώνη τον Μαυρίδη, να κάνουμε μαζί τον απολογισμό και κυρίως να εστιάσουμε στην επόμενη μέρα και σε επίπεδο Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας συνολικά. Και έτσι θα ζητήσω ένα δικό του σχόλιο και για τις εθνικές εκλογές. Περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία, όχι μόνο οι υποψήφοι, οι ενδυνάμει μνηστήρες που θα έχουν μια θέση στα ψηφοδέλτια. Περιμένουμε και εμείς, ο δημοσιογραφικός κόσμος, τους υποψηφίους για τις εθνικές εκλογές. Επίσης, δεν θα εστιάσουμε μόνο σε εθνικές εκλογές, θα δούμε και άλλα θέματα. Τι μας απασχόλησε μέσα στην εβδομάδα, θέματα επικαιρότητας. Έχω ξεχωρίσει πολλά από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ υλικό, έτσι όπως συγκεντρώνεται και καταγράφεται από το δημοσιογραφικό και τεχνικό τμήμα της τηλεόρασης του Flash. Έχω κάνει λοιπόν μία επιλογή. Ελπίζω να προλάβουμε να τα παίξουμε όλα. Και για να μην χάνω άλλο χρόνο, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας. Είναι μεσημέρι, είναι 3 η ώρα. Φάγατε ή τώρα τρώτε και απολαύστε μία πλούσια εκπομπή για μία ακόμη φορά. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ρεπορτάζ που αφορά, το έχει επιμεληθεί ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος, και αφορά συνολικά τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών και του πρώτου γύρου, γιατί σε τρεις δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ξεκαθαρίσαμε από τον πρώτο γύρο, όπως και σε επίπεδο περιφέρειας. Ενώ στο δεύτερο γύρο πέρασαν 10 δήμοι. Εκεί μονομάχησαν δύο υποψήφοι και φυσικά επικράτησε ένας από αυτούς. Πάμε να δούμε ένα συγκεντρωτικό ρεπορτάζ με τα αποτελέσματα και αμέσως μετά εδώ στο στούντιο επιστροφή μαζί με τον Αντώνη Μαυρίδη να σχολιάσουμε και να στοχεύσουμε και στην επόμενη μέρα πώς ξημερώνει και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών σε 10 δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην Κοζάνη, νέος δήμαρχος είναι ο Λάζαρος Μαλούτας. Ο Συνδυασμός Ενότητα πήρε ποσοστό 55,41% και 16.389 ψήφους. Ακολούθησε ο Συνδυασμός του Λευτέρη Ιωαννίδη Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής με ποσοστό 44,51% και 13.187 ψήφους. Στην Εορδαία νέος δήμαρχος είναι ο Παναγιώτης Πλακεντάς. Ο κύριος Πλακεντάς συγκέντρωσε ποσοστό 53,37% και 10.076 ψήφους. Ακολούθησε η κυρία Τερζοπούλου με ποσοστό 46,63% και 8.803 ψήφους. Στο Αμίντεο, νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο κύριος Μπιτάκης. Ο συνδυασμός του συγκέντρωσε ποσοστό 50,38% και 4.994 ψήφους. Ακολούθησε ο νυν δήμαρχος Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης με ποσοστό 49,62% και 4.918 ψήφους. Χαρακτηριστικό ότι τους δύο συνδυασμούς χώρισαν μόλις 86 ψήφοι. Στην Φλόρινα, νέος δήμαρχος θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου ο κύριος Γιαννάκης. Ο συνδυασμός του συγκέντρωσε ποσοστό 55,30% και 8.978 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός του κύριου Κωνσταντινίδη με ποσοστό 44,70% και 7.257 ψήφους. Στις Πρέσπες, δήμαρχος παραμένει ο Παναγιώτης Πασχαλίδης. Ο κύριος Πασχαλίδης πήρε ποσοστό 50,70% και 834 ψήφους. Ο κύριος Τσέπας ακολούθησε με ποσοστό 49,30% και 811 ψήφους. Τους δύο άνδρες χώρισαν μόλις 23 ψήφοι. Στην Καστοριά, ο νέος δήμαρχος θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Κορεντσίδης. Ο κύριος Κορεντσίδης πήρε ποσοστό 62,37% και 9.033 ψήφους. Ακολούθησε η κυρία Σπύρου με ποσοστό 37,63% και 5.450 ψήφους. Στο Βόλιο, ο νέος δήμαρχος θα είναι ο κύριος Ζευκλής.
Ο συνδυασμός του πήρε ποσοστό 52,97% και 6.100 ψήφους. Ο συνδυασμός του Δημήτρη Κοσμίδη πήρε ποσοστό 47,03% και 5.315 ψήφους. Στα Γρεβενά, δήμαρχος παραμένει ο Γιώργος Δασταμάνης. Ο συνδυασμός του πήρε ποσοστό 55,74% και 7.578 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός του πρώην δημάρχου Δημοσθένη Κουπτσίδη με ποσοστό 44,26% και 6.017 ψήφους. Στην Δεσκάτη, νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο κύριος Κορδίλας. Ο συνδυασμός του πήρε ποσοστό 60,59% και 2.538 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός του νυν δημάρχου Δημήτρη Καραστέριου με ποσοστό 39,41% και 1.651 ψήφους. Στα Σέρβια, δήμαρχος αναδείχθηκε ο Χρήστος Ελευθερίου. Ο κύριος Ελευθερίου πήρε ποσοστό 50,27% και 3.845 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός Κωνσταντόπουλου με 49,73% και 3.804 ψήφους. Χαρακτηριστικό ότι τους δύο συνδυασμούς χωρίζουν μόλις 41 ψήφοι. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο, πήρατε μια πλήρη εικόνα, βεβαίως και μέσα από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Είχατε την ευκαιρία να μάθετε τα αποτελέσματα. Ποιος άλλωστε δεν ενδιαφέρθηκε για τους νικητές των εκλογών που θα αναλάβουν από 1η Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα, και τις διοικήσεις των Δήμων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την ίδια την περιφέρεια. Δεν θέλω να χάνω χρόνο. Έχω κοντά μου τον Αντώνη τον Μαυρίδη, έναν αξιόλογο συνάδελφο, ο οποίος κάθε φορά που τον καλώ είναι εδώ κοντά και στηρίζει την προσπάθειά μας. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σε κρατήσαμε και εσένα το Σάββατο. Αν και θα μπορούσαμε να είμαστε στις παραλίες αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι μας έδωσε αφορμή να πάμε στην παραλία, στις παραλίες τουλάχιστον. Ακριβώς γιατί μετά από πολύ πολύ κακό καιρό και άστατο, έχουμε κάποιες καλές μέρες. Χαλάει από εβδομάδα. Χαλάει από Δευτέρα. Αλλά κάποια στιγμή θα ανοίξει. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε λίγο τις εκλογές. Τελειώσαμε με ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές και πριν καλά-καλά χαλαρώσουμε, πάλι γκαζώνουμε που λέμε, ανάβουμε τις μηχανές εν ώψη εθνικών εκλογών. Αλλά θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι, δεν αλλάζουν και θέλω να εστιάσουμε κυρίως στο επίπεδο των αυτοδιοικητικών εκλογών, περιφερειακών και δημοτικών. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθόρισε από τον πρώτο γύρο. Πρώτος γύρος, ναι. Επικράτησε ο Γιώργος Κασαπίδης. Ποιο είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας? Νομίζω ότι αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη ο Γιώργος Κασαπίδης, ακριβώς διότι το ποσοστό που πήρε και η επικράτησή του από την πρώτη Κυριακή βάζουν τον πήχη πιο ψηλά, για τον ίδιο θα έλεγα. Οι προσδοκίες είναι πολλές των Δυτικών Μακεδόνων, από τον νέο εκλεγέντα περιφερειάρχη, και είναι πολλές ακριβώς διότι έρχεται σε μια περιφέρεια η οποία έχει τα δικά της διαχρονικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Και ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις και σε μένα προσωπικά έκανε λόγο ότι το στοίχημα έχει να κάνει σε πρώτο επίπεδο με την καταπολέμηση της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία, την αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού προβλήματος με την πρωτιά που έχει ανεργία εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και επίσης έχει θέσει μια σειρά από ζητήματα που νομίζω ότι θα κριθεί. Και μάλιστα έχοντας την αυτοδυναμία, νομίζω παίρνει και την ευθύνη όλη πάνω του. Βεβαίως, έχει απόλυτη πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, 41 τα μέλη, 21-22 νομίζω είναι της παράταξης του Γιώργου Κασαπίδη. Βεβαίως θα υπάρχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση με τον Θόδωρο Καρυπίδη πλέον, τον απερχόμενο. Υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση με γνώση και εμπειρία. Έτσι. Είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο οποίος είναι περιφερειάρχης όλα αυτά τα χρόνια. Έχει κάνει έργο, έχει ανοίξει πολλά θέματα, έχει ανοίξει πολλά ζητήματα και νομίζω ότι οι συζητήσεις αλλά και οι συγκλήσεις ή οι αντιπαραθέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ίσως θα πρέπει όμως να υπάρξει και συνένεση. Αυτό είπα, ότι και οι συγκλήσεις και οι αντιπαραθέσεις θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το δείξανε και οι πολίτες στις κάλπες για τις δημοτικές εκλογές, δίνοντας σε πολλές περιπτώσεις, είδαμε δηλαδή μάχη στήθος με στήθος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν και με το δεύτερο και με τον τρίτο και με τον τέταρτο ακόμη. Να περάσουμε λοιπόν στο επίπεδο των Δήμων και να ξεκινήσουμε από το Δήμο Κοζάνης. Εκεί λοιπόν πήγε στο δεύτερο γύρο, Λάζαρος Μαλούτας με Λευτέρη Ιωαννίδη, και εκεί ο δεύτερος κρίθηκε τελευταία στιγμή. Υπήρχε μια αμφισβήτηση από το συνδυασμό του Κυριάκου
Μιχαηλίδη. Τελικά όμως έγινε επανακαταμέτρηση των ψήφων και κλείδωσε στη δεύτερη θέση ο Λευτέρης Ιωαννίδης. Επικράτησε λοιπόν ο Λάζαρος Μαλούτας. Οι δημότες Κοζάνης επέλεξαν έναν δήμαρχο, για δήμαρχο την επόμενη τετραετία 19-23, έναν άνθρωπο, Αντώνη, που διοίκησε. Ναι. Που πέρασε από το Δήμο και επέστρεψε όχι μόνο ως δήμαρχος, δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Αλλά και επί Δημοτικής Αρχής Κουκουλόπουλου ήταν ο άνθρωπος με στα πράγματα. Είναι μια επιλογή αυτή. Είναι μια επιλογή που προφανώς εξηγείται ή μπορεί να εξηγηθεί. Υπάρχουν λόγοι να εξηγηθεί. Υπάρχει και όλη αυτή η γεωγραφία και η πολιτική και η αυτοδιοικητική γεωγραφία που προέκυψε και η συγκυρία όλης αυτής της περίοδου που νομίζω διευκόλυνε αυτές τις εξελίξεις και αυτό το αποτέλεσμα υπέρ του Λάζαρου Μαλούτα. Αυτό θα το δούμε και σε άλλες περιοχές. Εδώ σε δήμους κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας και ολόκληρης της χώρας. Αλλά νομίζω, Βάσο, επειδή μιλάμε για την επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, γενικότερα θα ήταν καλό να κάνουμε ένα σχόλιο. Βεβαίως. Το σχόλιο είναι ότι αυτές οι εκλογές, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, κατέγραψαν ένα ιδιαίτερα θετικό και ένα ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο. Ποια είναι αυτά? Το ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο ήταν η μεγάλη εποχή. Ναι. Όταν μιλάμε για αποχή που προσεγγίζει σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, σε αυτοδιοικητικές εκλογές και εδώ στην περιοχή μας το 60% περίπου, αυτό κάτι σημαίνει. 6 στους 10 Δυτικομακεδόνες δεν πήγαν να ψηφίσουν. Περίπου 197.000 πολίτες. Δεν ξέρω αυτό αν δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Νομίζω ότι ο νικητής τελικά των εκλογών ήταν η αποχή. Βεβαίως. Αυτό κυριολεκτικά ισχύει και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει. Κάποια ποσοστά της αποχής θα μπορούν να δικαιολογούνται κάθε φορά. Το 60% προφανώς έχει πολύ σημαντικούς λόγους για να έχει τέτοια μεγάλη αποχή. Η δική μου εξήγηση σε ένα πρώτο επίπεδο, και λέω ότι είναι αυτό αρνητικό στοιχείο που θα πρέπει να το δουν οι νέοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες πλέον, είναι ότι φαίνεται ότι και η αυτοδιοίκηση πλέον δεν είναι ελκτική. Έχει μεταφέρει ή μεταφέρθηκαν στην αυτοδιοίκηση όλες οι παθογένειες του κεντρικού πολιτικού συστήματος διαχρονικά. Θα λέγαμε, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παροτρύνει τον κόσμο, να τον κάνει να ασχοληθεί και κυρίως δεν λειτουργεί από τα κάτω. Δηλαδή είναι μια αυτοδιοίκηση που γραφειοκρατικοποιείται, όλο ένα και περισσότερο. Δυστυχώς δεν δείχνει ότι μπορεί να ακουμπήσει, να αγκαλιάσει ή στο μέγιστο βαθμό να δώσει την ευκαιρία από τα κάτω να ξεκινήσει μια προσπάθεια να ενδιαφερθεί ο κόσμος για τα κοινά και για τη συμμετοχή του στα κοινά. Και φαίνεται ότι κάποιοι πολίτες και ένα μεγάλο ποσοστό πλέον των πολιτών δεν βρίσκει ενδιαφέρον στην αυτοδιοίκηση. Ναι, αυτό είναι λυπηρό γεγονός. Είναι αρνητικό γεγονός γιατί η αυτοδιοίκηση, επειδή είναι κοντά στον πολίτη, φύση και θέση έπρεπε να είναι ελκυτική στον πολίτη. Να έχει ενδιαφέρον ο πολίτης για το τι γίνεται στον τόπο του, στην περιοχή του, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και το πώς αυτός μπορεί να συμμετέχει. Μάλλον πρέπει να ξεκινήσει μια άλλη προσπάθεια από τα κάτω προς τα πάνω, έτσι ώστε πραγματικά να αποκτήσει ενδιαφέρον ο πολίτης για τα κοινά και κυρίως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Την άλλη μέρα όμως φωνάζουν ότι ο δήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος δεν κάνει τίποτα, διαμαρτύρονται εντονότατα κτλ. Ναι. Αλλά όταν είναι να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα, δεν πας. Μετά τι διαμαρτύρεσαι? Υπάρχει η ευθύνη των πολιτών, αλλά εγώ μένω και στην ευθύνη των πολιτών, γιατί δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός, αλλά μένω και στην ευθύνη του πού και πώς έχει καταλήξει σήμερα η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αυτό το μεγάλο ποσοστό αποχής δημιουργεί, θα λέγαμε, πεδίο να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να πάρουν αποφάσεις, να λάβουν οι αποφάσεις οι νέοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες, έτσι ώστε να αναπτυχθούν, να διευρυνθούν οι θεσμοί λαϊκής συμμετοχής, να αυξηθεί η συμμετοχή του πολίτη και κυρίως να έχουμε και θεσμούς άμεσου ελέγχου, αλλά και δυνατότητας συμμετοχής των ίδιων των πολιτών. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει αλλάζοντας, θα λέγαμε, και τις νοοτροπίες αλλά και τις συμπεριφορές στο χώρο αυτό. Το θετικό που έγκυται. Το θετικό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό και ίσως να απαντήσει μελλοντικά σε αυτό το πρόβλημα της αποχής. Είναι ότι με τον Κλεισθένη, αλλά και λόγω συγκυρίας νομίζω, αλλά και λόγω νέων αρμοδιοτήτων βάσει του νέου νόμου που ισχύει του Κλεισθένη, οι τοπικές κοινότητες αναβαθμίζονται. Αναβαθμίζονται και είδα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον και ως δημοσιογράφος το παρακολούθησα ιδιαίτερα αυτό, στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες. Είδα σημαντικότερο ενδιαφέρον ανθρώπους πολύ περισσότερο να ασχολούνται με τις κοινότητες, με το τι θα γίνει στην κοινότητά τους, με τις εκλογές, τα ψηφοδέλτια που συγκρότησαν. Αποδεσμεύτηκαν αυτά τα ψηφοδέλτια από τα παραταξιακά ψηφοδέλτια ή τα δημοτικά ψηφοδέλτια των κεντρικών συνδυασμών. Και αυτό έκανε καλό, νομίζω.
Αυτό δείχνει ότι μπορεί από τα κάτω να ξεκινήσει μια προσπάθεια με ενδιαφέρον για την κοινότητα, για το τοπικό, για το τοπικό συμβούλιο, με τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια που μπορούν πραγματικά να αναβαθμίσουν και την ίδια την αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις, Αντώνη Μαυρίδη, και χαίρομαι γιατί είσαι εδώ σήμερα για να κάνουμε και μια ανάγνωση των αποτελεσμάτων, να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά και να μην δούμε μόνο, να μην μείνουμε σε αποτελέσματα και νέους ανθρώπους που θα εκπροσωπήσουν την επόμενη μέρα. Τώρα, για το Δήμο Κοζάνης, η μεγαλύτερη πρόκληση κατά την άποψή σου, ποια είναι την επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα για το Δήμο Κοζάνης είναι να βαδίσει ο Δήμος Κοζάνης αυτό που λέγεται νέα περίοδος για το Δήμο Κοζάνης. Η νέα περίοδος έχει να κάνει και με το στίχημα που τέθηκε, η λεγόμενη μεταλλητική περίοδος, αλλά και του ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα νέα χαρακτηριστικά στη νέα εποχή για το Δήμο Κοζάνης. Μαζί με το μεγάλο θέμα αγκάθι του προβλήματος της ανεργίας, πρέπει να γίνει να υπάρξει μια όθηση, μια δυναμική κινητοποίηση όλων των δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου και της περιοχής εδώ στο Δήμο Κοζάνης, έτσι ώστε η επόμενη μέρα να βρει την Κοζάνη και την περιοχή ευρύτερα σε μία περίοδο που να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Και θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν και οι αυτοδιοικητικοί που θα συγκροτήσουν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Λάζαρος Μαλούτας, αλλά λόγω που δεν έχει την πλειοψηφία θα πρέπει να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους και είναι ένα θέμα που θέταμε και προεκλογικά. Εγώ το είχα θέσει αυτό το και θέμα. Και στα debate, γι' αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Το είχα θέσει. Πρώτο ερώτημα ήταν το δικό σου για τις συνεργασίες. Ναι, το είχα θέσει γιατί θεωρούσα ότι πραγματικά σε αυτή την πρόκληση πρέπει να απαντήσουν όλοι θετικά. Κατά τη δική μου, επαναλαμβάνω, ταπεινή άποψη, έπρεπε να είχαν υπάρξει προγραμματικές συγκλήσεις και από τα πριν. Από πριν, ναι. Ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσουν οι υποψήφοι δήμαρχοι, όμως εγώ ρωτάω τώρα. Αλήθεια, οι πολίτες σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, για να δούμε λίγο και γιατί υπήρξε και αποχή σε κάποιο βαθμό, έχουν καταλάβει? Εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι έχουμε καταλάβει πού υπήρχαν συμφωνίες και πού διαφωνίες των δημοτικών συνδυασμών? Γνωρίζει σήμερα ο κόσμος σε ποια θέματα συμφωνούν και σε ποια διαφωνούν? Γνωρίζει που υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις ή όλα τα βάζουμε σε ένα τσουβάλι και όλοι οι ίδιοι είμαστε? Εμείς οι δημοσιογράφοι ίσως λίγο καλύτερα μέσα από τη δυνατότητα που είχαμε να κάνουμε. Γνωρίζουν. Έγινε οι πολίτες διακριτό ίσως αυτό. Όχι τόσο καλά. Τώρα. Δεν έγινε διακριτό. Ναι, εγώ αυτή την αίσθηση. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα λοιπόν. Ναι. Και εδώ ακριβώς τίθεται το θέμα ότι θα πρέπει να υπάρξουν προγραμματικές καθαρές συνεργασίες, να ξέρουμε πού συμφωνούν και πού διαφωνούν και θεσμοί που θα κατοχυρώνουν αυτές τις προγραμματικές συνεργασίες και συμφωνίες των παρατάξεων, όποιων συνεργαστούν, και αυτό να γίνει στο ξέφωτο, κυριολεκτικά, και όχι με το χαρακτηριστικό της συναλλαγής. Ναι. Δηλαδή ότι κάποιοι κάπου τα βρήκανε και δεν τους ενδιαφέρουν και πολύ τα προγράμματα, τα βρήκανε για να τα βρούνε και να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και κάτω για να από το τραπέζι και τα λοιπά. Έτσι. Ναι, πρέπει όλα στο φως και να γνωρίζουν οι πολίτες το κάθε τι. Και να μην υπάρχει το αλυσβερίσι. Σου δίνω για να έχω κι εγώ. Ή τουλάχιστον να μην το εκλάβει έτσι ο πολίτης. Τη στήριξή σου. Γιατί μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα, αλλά να τα εκλάβει αλλιώς ο πολίτης. Γι' αυτό λέω ότι ορισμένα πράγματα από τα πριν θα έπρεπε να είχαν υποθεί, για να ήταν πιο καθαρό το τοπίο. Αυτό θα φανεί, Αντώνη. Κοντή γιορτή που λέμε, θα φανεί από 1η Σεπτεμβρίου. Θα αναλάβουν και από εκεί και πέρα θα ξέρουμε πώς το σκέφτεται και ο καθένας. Κλείνουμε με το Δήμο Κοζάνης. Δεν μπορούμε να σταθούμε πολύ για να πιάσουμε όλους τους Δήμους, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, να κάνουμε έτσι μια αναλυτική προσέγγιση. Πάμε στο Δήμο Εορδέας. Εκεί επικράτησαν στο δεύτερο γύρο Παναγιώτης Πλακεντάς Αθηνά Τερζοπούλου, η κυρία Τερζοπούλου με ένα αξιόλογο ποσοστό. Κάποιοι το λέω γιατί δεν το περίμεναν, και όμως πήγε στο δεύτερο γύρο. Βεβαίως επικράτησε ο Παναγιώτης Πλακεντάς. Είναι και ο Δήμος σου, ο Δήμος Εορδέας. Ναι, νομίζω τα ίδια θα πω και για το Δήμο Εορδέας, υπό την έννοια ότι και εδώ θα χρειαστούν συνεργασίες, και εδώ θα χρειαστούν προγραμματικές συγκλήσεις, και εδώ θα πρέπει να είναι καθαρό το τοπίο, και εδώ θα πρέπει να δει η Εορδέα τα επόμενα βήματά της στη νέα περίοδο, σε αυτό που αποκαλείται, εν πάση περιπτώσει, μεταλλητική περίοδος, ή αν θέλεις, του να διατηρήσει η περιοχή τον ενεργειακό της χαρακτήρα, αλλά παράλληλα να περάσει και σε άλλη ανάπτυξη που να μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα σε σταθερό πλέον πεδίο. Όλα αυτά λοιπόν είναι το στίχημα της Δημοτικής Αρχής που θα αναλάβει από 1 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Συζητήσεις, συνεργασίες, ποιοι με ποιους κτλ. Είναι κάτι που νομίζω ότι θα το δούμε την επόμενη περίοδο. Επειδή μένεις στην Πτολεμαϊδά, θέλω έτσι μια επιπλέον δική σου θέση. Είχα μιλήσει τις προάλλες μετά την εκλογή του με τον νέο δήμαρχο, τον Παναγιώτη τον Πλακεντά, και μου είπε ότι μεγάλη βαρύτητα θα δώσουμε και στην καθημερινότητα στην ίδια την πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα σαφώς, γιατί την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο πήγαν πολλά πράγματα πίσω. Δηλαδή μου περιέγραψε μια κατάσταση λίγο αναρχίας. Είναι όντως έτσι?
Δεν θα το έλεγα αναρχία. Αναρχία είναι μια βαριά έκφραση, έτσι, βαριά λέξη, εν πάση περιπτώσει, το να πούμε αναρχία. Ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα η καθημερινότητα. Ναι, η καθημερινότητα αποτελεί προτεραιότητα. Δηλαδή, τα αυτονόητα θα πρέπει κάποια στιγμή να μην είναι στοίχημα της δημοτικής αρχής, της όποιας δημοτικής αρχής, θα πρέπει να είναι δεδομένα. Δηλαδή, η καθαριότητα, ο φωτισμός, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι υπηρεσίες, η λειτουργία τους, όλα αυτά θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτό που αποκαλείται η καθημερινότητα. Αλλά εγώ λέω και αναρωτιέμαι, γιατί αλήθεια η καθημερινότητα, που είναι κάτι το αυτονόητο, στο οποίο δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιος ειδικά προσόντα, ειδικές ικανότητες για να το πετύχει. Ενδιαφέρον χρειάζεται πολύ και προσπάθεια. Ναι. Έτσι, και σύγκληση όλων των δυνάμεων. Να είναι πραγματικά το ζητούμενο από τις δημοτικές εκλογές. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν θα το χαρακτηρίσω τι ήταν και τι δεν πήγε καλά, αλλά σίγουρα κάτι δεν είχε πάει καλά. Και διαχρονικά αυτό συμβαίνει. Όμως η περιοχή εκτός από την καθημερινότητα έχει ανάγκη να κάνει τα επόμενα βήματα. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει βάλει πολλά στοιχήματα. Υπάρχει το θέμα των πανεπιστημιακών τμήματων και της λειτουργίας τους, και άρα η προετοιμασία για αυτή. Υπάρχει το θέμα της αξιοποίησης του φυσικού αερίου στον Περδίκα και της μονάδας που αφορά εκεί το φυσικό αέριο και την αξιοποίησή του, ακόμα και με θέρμανση που μπορεί να δώσει σε χωριά που δεν μπορεί να τα δώσει η τηλεθέρμανση μέσω της ΔΕΗ. Μιλάμε για το ζήτημα με την ΔΕΗ, με την τηλεθέρμανση, κυρίως με το τι θα αυτό, γίνει, ίσως. Με τη λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5, με τον πρωτογενή τομέα, με τον πολιτισμό, με μια σειρά θεμάτων που νομίζω ότι σε αυτά θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και να επεξεργαστεί ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο άμεσα. Mm-hmm. Το έχεις μελετήσει το πρόγραμμα του Παναγιώτη Πλακεντά, φαντάζομαι. Πατάει πάνω σε αυτά που μας περιέγραψες? Νομίζω ολονών τα προγράμματα πατούσαν. Το ερώτημα είναι κατά πόσον έχουν και τις δυνάμεις και τις δυνατότητες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να δώσουν τις προτεραιότητες εκείνες που θα τα κάνουν πράξη αυτά. Ναι. Πάντως, ο κύριος Πλακεντάς είναι και αυτός έμπειρος αυτοδιοικητικός. Διατέλεσε και αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, είχε και τη δυνατότητα να κάνει επαφές και σε υπουργεία. Γνωρίζει δηλαδή πράγματα και καταστάσεις και φαντάζομαι γνωρίζει και τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει. Πάμε λίγο στο Δημοβόλιο τώρα. Βεβαίως. Εκεί ένα άλλο ντέρμπι μεταξύ του Χρήστου Ζευκλή και του Δημήτρη Κοσμίδη. Επικράτησε τελικά ο κύριος Ζευκλής, ο οποίος και αυτός βγάζει ένα κλίμα συνένεσης, επικοινωνία που είχα μαζί του, και λέει ότι την επόμενη μέρα ο μεγαλύτερος μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα, εκεί πρέπει να σκύψουμε και με ό,τι προκύψει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Ένας τόπος αδικημένος, θεωρείς, ο Δήμος Βοΐου? Νομίζω ότι ο Δήμος Βοΐου, ναι, δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να έχει γίνει και η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί, έτσι, επί της ουσίας, να σκύψει δηλαδή, να σε συνεργασία και με την περιφέρεια, ναι. Γιατί και η περιφέρεια δεν είναι για τους τύπους μόνο. Και δεν έχει το δικαίωμα, θα λέγαμε, η περιοχή αυτή να πολυδιασπαστεί. Ο Δήμος Βοΐου πρέπει να συγκλίνουν όλες οι δυνάμεις. Ειδικά στο Βοΐο θα πρέπει όλες αυτές οι δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, που μπορούν να στηρίξουν τη Γούνα, που μπορούν να στηρίξουν αυτό που λέμε την επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να βρουν πεδίο συνεννόησης, κυριολεκτικά. Αλλά αυτό απαιτεί πραγματικά πολύ κόπο και προσπάθεια. Mm-hmm. Δεν γίνεται με μία-δύο συζητήσεις. Ναι, σωστά. Έχουν μεγάλο στοίχημα όλοι οι νέοι δήμαρχοι, νομίζω, την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να προσαρμόζονται και στα δεδομένα που έχουμε κάποια φορά. Έχουν αλλάξει πλέον οι εποχές και νομίζω ότι και ο κόσμος, για τον κόσμο μάλλον, δεν υπάρχει περίοδος χάριτος πλέον. Πρέπει την επομένη που αναλαμβάνουν να γνωρίζουν ήδη την κατάσταση, να έχει γίνει καταγραφή προβλημάτων και να έχουν τους δικούς τους στόχους και από εκεί και πέρα να... Ίσως θα πρέπει να αλλάξουν και άλλα πράγματα. Καλό θα είναι να δοκιμάσουμε και πράγματα που στην Ευρώπη ή, εν πάση περιπτώσει, προηγμένες αυτοδιοικητικά χώρες έχουν εφαρμόσει. Για παράδειγμα, ανέφερα τον ρόλο που μπορούν να έχουν οι τοπικές κοινότητες. Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να έχουν κάποια εργαλεία στα χέρια τους. Οι πρόεδροι δηλαδή, αυτοί, ναι, που εκλέχτηκαν και τα τοπικά συμβούλια. Μέσα στα εργαλεία αυτά είναι ακόμα και με έναν διαφορετικό τρόπο πλέον που θα προσανατολιστεί ο τοπικός πόρος ανάπτυξης. Η δυνατότητα δηλαδή και φορείς να είναι φορείς υλοποίησης έργων του τοπικού πόρου ανάπτυξης και όχι μόνο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Αυτό επαναπροσδιορίζει, ναι, ακριβώς, επαναπροσδιορίζει και το ρόλο των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων, η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων και της ενεργοποίησης ενός νέου νόμου, η δυνατότητα τα τεχνικά προγράμματα
να λειτουργούν με έναν άλλο, με έναν άλλο τρόπο και όχι να σηκώνουμε τα χέρια ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν, απλώς έτσι εγκρίνοντας 20, 30, 40 έργα που κάθε φορά η Δημοτική Αρχή έφερνε προς ψήφιση στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν. Όταν μιλάμε για σύγκληση και συνεργασία, κατά τη δική μου άποψη, αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Και οι μέθοδοι πρέπει να αλλάξουν και η οργάνωση. Συζητείται λοιπόν η δυνατότητα να έχουμε συμμετοχικούς προϋπολογισμούς. Είναι μια ιδέα που όπου έχει εφαρμοστεί, όταν εφαρμόζεται σωστά, έχει θετικά αποτελέσματα. Και βάζει και την κοινωνία συμμέτοχους, τις τοπικές κοινότητες, όλους τους βάζει συμμέτοχους σε αυτό που λέμε προϋπολογισμός και έργα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν αν μιλάμε πραγματικά για αλλαγή και όχι μόνο απλώς για το ποιοι θα πάνε με ποιους και να μοιράσουμε τις αντιδημαρχίες. Ελπίζω να μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτοδιοικητικοί, για να παίρνουν και ίδιοι ιδέες και θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κιόλας ανθρώπους που έχουν τόσο καλή σκέψη να πάρουν και από εμάς. Και εμείς οι δημοσιογράφοι γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Γινόμαστε και κακοί μερικές φορές, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα. Κακοί, εκεί που πρέπει να κάνουμε κριτική, θα κάνουμε κριτική. Δεικτική τουλάχιστον, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στους πολίτες. Και πάντα με στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε και αυτούς που απέχουν. Γιατί απέχουν και πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενεργοποιηθούν στην επόμενη περίοδο. Ναι, ο καθένας από τη δική του θέση και εμείς ως δημοσιογράφοι ενδεχομένως φέρουμε ευθύνη. Καλό είναι να δημιουργήσουμε τρόπους να τους φέρουμε ακόμη πιο κοντά μέσα από την ενημέρωση που παρέχουμε, ο καθένας από την θέση του. Τώρα, να πάμε στο Δήμο Σερβίων Βελβενδού. Τον άφησα τελευταίο, ο Αντώνη Μαυρίδη, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είχαμε και μία εξέλιξη εκεί με το διαχωρισμό, τη διάσπαση σε δύο αυτόνομους Δήμους πλέον. Δήμο Σερβίων ξεχωριστά, Δήμο Βελβενδού. Στο Δήμο Βελβενδού είχαμε εκλογή από τον πρώτο γύρο. Ο Μανώλης Οστεργίου επικράτησε με ένα τεράστιο ποσοστό, 71%. Ναι, αν και εγώ περίμενα ότι θα πάει μόνο ο Μανώλης Οστεργίου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ένας θα διεκδικήσει. Τελικά βρέθηκαν άλλοι δύο, ο Νίκος Οτέτος και η κυρία Γκαμπράνη από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Εκεί πώς βλέπεις το κλίμα? Νομίζω ότι καλό θα είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Στη δημοκρατία και στην αυτοδιοίκηση, καλό θα είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις και να υπάρχουν και συγκλήσεις. Πραγματικά, αν υπάρχει ειλικρίνεια και σύνθεση απόψεων, όλα νομίζω μπορούν να βρουν θετικό πεδίο. Νομίζω για το Βελβεντού είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Πρέπει να αποδείξει τώρα η κοινωνία του Βελβεντού, οι πολίτες του Βελβεντού. Βεβαίως το παρελθόν έχει δείξει ότι το Βελβεντό μπορεί να πρωτοπορεί, άρα θα λέγαμε ότι ξεκινάει με πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει επιτυχία αυτό το εγχείρημα του αυτόνομου Δήμου Βελβεντού. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν οι πολίτες εκεί, η κοινωνία, όλοι μαζί να δημιουργήσουν τον Δήμο που ονειρεύονται. Έτσι. Το Δήμο Βελβεντού που ονειρεύονται. Πάντως υπάρχουν και κάποια διαδικαστικά θέματα. Θα δούμε στην πορεία και ένα ρεπορτάζ, γιατί έχει συσταθεί μια ειδική επιτροπή με επικεφαλής τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, που θα έχει να κάνει με τον διαχωρισμό των δύο Δήμων. Και όπως είπαν εκεί, οι αυτοδιοικητικοί που έδωσαν το παρόν και ο νυν Δήμαρχος Σερβίων Βελβενδού, ο κ. Κοσματόπουλος, και οι δύο εκλεγμένοι, οι οποίοι έχουν άτυπο ρόλο, αλλά τους καλούν για να έχουν μια εικόνα ότι ήταν εύκολη η συνένωση, αλλά πολύ δύσκολος ο διαχωρισμός. Ναι, ο διαχωρισμός ήταν πιο δύσκολος. Ναι. Και αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία, έχει μπει ορκωτός λογιστής κτλ. Στα Σέρβια τώρα είχαμε επικράτηση του Χρήστου Ελευθερίου. Κονταροχτυπήθηκαν με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο στον δεύτερο γύρο. Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά, μόλις 41 ψήφοι και μάλιστα έχουμε ενημέρωση ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος θέλει να προβεί σε επανακαταμέτρηση. Δεν ξέρω. Εντάξει, ήθιστε να γίνεται αυτό όταν είναι πολύ κοντά ο ένας συνδυασμός των άλλων. Γίνεται συνήθως σε επανακαταμέτρηση. Γιατί ο καθένας πιστεύει ότι μπορεί να ναι, έγινε να κάποιο λάθος, ας πούμε. Ωστόσο, παίρνουμε τα δεδομένα που έχουμε. Νέος Δήμαρχος ο Χρήστος Ελευθερίου. Τι στοίχημα έχει εκεί για το Δήμο Σερβίων που παραλαμβάνει Καμένη Γη? Είναι ιδιαίτερος Δήμος, πρέπει να πω. Με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε, το πώς λειτουργήσε. Κάποια στιγμή είχε χαθεί η πλειοψηφία από κάποιο σημείο και μετά. Αποφάσεις δεν λαμβάνονταν εύκολα. Τον κλειστένει και την απλή αναλογική την εφάρμοσαν αυτοί πρώτοι. Ακριβώς. Ωστόσο όμως, επειδή είναι ένας δύσκολος Δήμος και όμως είναι ένας Δήμος με ιδιαίτερη επίσης σημασία, τα Σέρβια, θα πρέπει η νέα Δημοτική Αρχή όχι μόνο να έχει σύγκληση με τους υπόλοιπους στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά να βρει πραγματικά και τα προβλήματα αυτά που αφήνει η σημερινή Δημοτική Αρχή, να σκεφτεί πώς θα τα αντιμετωπίσει και το οικονομικό ζήτημα που υπάρχει. Βεβαίως, τεράστιο κενό. Μάλιστα, προχθές συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα, το θέμα του δανείου. Και το πώς θα ξαναστηθούν από την αρχή πράγματα που αυτά τα χρόνια είδαμε ότι
Υπήρξαν πολλά προβλήματα. Ναι, νομίζω ο Δήμος Σερβίων. Δεν είμαστε ειδικοί του Δήμου Σερβίων. Σωστά. Πρέπει να το πω αυτό. Αλλά ωστόσο, δημοσιογραφικά είδαμε πάρα πολλές φορές να προκύπτουν πολλών ειδών προβλήματα και αυτά υποχρεωτικά η νέα Δημοτική Αρχή νομίζω θα είναι πρώτη της προτεραιότητα να τα αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει restart ο Δήμος. Να πατήσει το κουμπί, delete και ξανά από την αρχή. Να μπουν όλα σε μία σωστή βάση. Γιατί αν δεν είναι η βάση σωστή, μετά χάνεται το παιχνίδι. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ πριν πούμε για τους υπόλοιπους δήμους επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που αφορά στην συνεδρίαση, τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής, που έχει συσταθεί αποκλειστικά για τον. Είναι υπεύθυνη δηλαδή για το διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων σε δύο ανεξάρτητους, Σερβίων Βελβενδού και Σερβίων. Μας μιλούν αυτοδιοικητικοί και ο κύριος Κοσματόπουλος, αλλά και οι δύο νέοι εκλεγμένοι δήμαρχοι, ο κύριος Ελευθερίου και ο κύριος Στεργίου. Να πούμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει οριστεί και ορκωτός λογιστής για τον διαχωρισμό. Και όπως είπαμε, εύκολη η συνένωση, δύσκολος ο διαχωρισμός. Για να δούμε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Με την παρουσία των εκλεγμένων νέων δημάρχων Σερβίων και Βελβεντού πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής που έχει οριστεί για τον διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων Βελβεντού σε δύο ανεξάρτητους δήμους. Ήδη έχει ξεκινήσει να δουλεύει ο ορκωτός λογιστής, ενώ έχουν οριστεί από τον Δήμο Σερβίου Βελβεντού τα μέλη που θα απαρτίζουν τις υποεπιτροπές. Η συνένωση δύο δήμων είναι εύκολη και απλή υπόθεση. Αλλά ο διαχωρισμός δύο δήμων είναι φοβερά δύσκολο αντικείμενο. Γι' αυτό τώρα ορίσαμε μια επιτροπή. Πρόεδρος είναι ο συντονιστής της αποκεντρωμένης, ο κ. Μιχαλάκης. Μετέχουμε άλλα 9 μέλη στην επιτροπή, μεταξύ αυτών και εγώ σαν δήμαρχος νυν Σερβίων Βελβεντού. Έχουμε ορίσει ορκωτό λογιστή και από εκεί και πέρα τώρα προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να γίνει αυτός ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων των δύο δήμων. Πιστεύω είναι χρονοβόρο και δύσκολο έργο, αλλά νομίζω θα έχουμε αίσιο πέρας. Θα πάρει ο καθένας τι του ανήκει. Και από εκεί και πέρα οι ενεκλογέντες δήμαρχοι θα φροντίσουν για τα περαιτέρω, για τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία των δύο δήμων που αποσχέστηκαν από τον εννέο Δήμο Σερβίων Βελβεντού. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Μέσα στον Ιούλιο πρέπει να γίνει διαχωρισμός προσωπικού. Ως 15 Αυγούστου πρέπει να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων των δύο νέων δήμων. Κύριε Ελευθερίου, πρωτού καν αναλάβετε στο Δήμο, θα είστε εκ των διαχειριστών ενός δύσκολου εγχειρήματος του διαχωρισμού των δήμων. Φαντάζομαι έχει γίνει προεργασία για το θέμα αυτό. Εάν θεωρείτε πως θα επιτευχθεί ο στόχος και χρονικά, αλλά και αν θα γίνουν όλα ομαλά. Νομίζω ότι ο διαχωρισμός, διαμερισμός του Δήμου είναι μια δύσκολη υπόθεση. Εμείς εδώ βρισκόμαστε ατύπως, απλά είμαστε παρατηρητές. Δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο, απλά παρακολουθούμε τις διαδικασίες της πρώτης ενημέρωσης από την Επιτροπή. Άρα απλά ενημερωνόμαστε και εμείς με τον τρόπο τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός του Δήμου. Σας ανησυχεί η διαδικασία καθώς δεν έχει υπάρξει προηγούμενο? Κάτι καινούριο, κάτι νέο, σίγουρα μας ανησυχεί. Ο νομοθέτης όμως νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος το αποφάσισε, άρα και τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να κάνουν το χρέος τους. Να γίνει μια χειρουργική κοπή των δύο δήμων. Συμμετέχω μαζί με τον Δήμαρχο, τον νέο εκλεγέντα στα Σέρβια. Συμμετέχουμε σε μια σε μια επιτροπή διαχωρισμού και κατανομής της περιουσίας, κινητής και ακίνητης. Νομίζω θα πιάσουν και το κεφάλαιο των υπαλλήλων. Ο λόγος που είμαστε εδώ είναι για να ενημερωθούμε. Προφανώς υπάρχει δυσκολία, γιατί είχαμε ως τώρα συνενώσεις δήμων. Πάρα πολύ παλιά πρέπει να είχαμε κάποιους διαχωρισμούς, το 2006 νομίζω. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σήμερα, διαφορετικές συνθήκες. Παρακολουθούμε τις εργασίες και πώς και με ποιο τρόπο θα δουλέψουν οι επιτροπές για να βγάλουν σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Το διάστημα είναι όντως μικρό, γιατί υπήρξε μια κολλησιεργία από την πλευρά του ενιαίου καλλικρατικού δήμου. Λόγω μη ψήφισης του προϋπολογισμού, η επιτροπή έπρεπε να έχει οριστεί από τις 9 Απριλίου, όπως έγινε και στους σχετικούς δήμους, και ορίζεται δύο μήνες σχεδόν μετά. Και προφανώς έχει δυσκολίες το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Ελπίζω και με αυτά που προβλέπει ο νόμος, αλλά και με την συμβολή των υπηρεσιακών εδώ παραγόντων, να γίνει κατανομή γρήγορα, ώστε τις 31 Αυγούστου να έχουν τελειώσει όλα και να μπορούμε από 1 Σεπτεμβρίου να λειτουργήσουμε τους καινούργιους δήμους.
Αντιλαμβάνομαι μια επιπλέον δυσκολία. Θα κληθείτε από την 1η Σεπτεμβρίου να διοικήσετε τον Δήμο, όμως μέχρι τότε δεν θα μπορέσετε να εμπλακείτε ουσιαστικά στην διαδικασία του διαχωρισμού. Επομένως, αυτό ίσως θα ζητήσετε πλέον αρμοδιότητες πριν να λάβετε. Προφανώς και θεσμικά δεν μπορούμε, ακόμη και να ζητήσουμε, δεν θα μας χορηγηθούν. Παρακολουθώντας όμως τα πράγματα, νομίζω ότι θα υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής στο τι θέλουμε ακριβώς να γίνει. Πρέπει να, οι δύο Δήμοι να διαχωριστούν και να δουλέψουν. Αυτό νομίζω ότι είναι και ο γνώμονας. Και για μας θα είναι καλό και για τον Όμορο Δήμο Σερβίων. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κρατώ εδώ δίπλα μου τον Αντώνη τον Μαυρή. Δεν τον αποδεσμεύω ακόμη, γιατί θέλω ένα γενικότερο σχόλιο και για τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Και φυσικά ένα σχόλιο. Είναι έμπειρος δημοσιογράφος. Έχει ανταπεξέλθει σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Εθνικές εκλογές έρχονται. Να δούμε εκεί τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο Flashback. Είναι Σάββατο, είναι 8 Ιουνίου και εμείς είμαστε στις θέσεις μας για να κάνουμε ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε και να δούμε κάποια θέματα βεβαίως που θα μας απασχολήσουν και τώρα το Σαββατοκύριακο και το επόμενο διάστημα. Είναι πλούσια η εκπομπή μας. Έχω και καλεσμένο σήμερα τον Αντώνη τον Μαυρίδη. Σχολιάζουμε στον απόϊχο των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών και εν όψη εθνικών εκλογών. Να δώσουμε συνέχεια με τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Φαντάζομαι πάνω κάτω η ίδια κατάσταση είναι και το ίδιο στοίχημα είναι για όλους. Και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και στη Φλόρινα αλλά και στα Γρεβενά. Εκεί είχαμε σε κάποιους Δήμους επανεκλογή των ίδιων δημάρχων, που σημαίνει ότι είναι θετικό αυτό. Γνωρίζουν ήδη τα προβλήματα και θα έχουν και μία συνέχεια έργου. Άργος Αριστικός συγκεκριμένα Παναγιώτης και Παπτσόγλου. Και στο Δήμο Πρεσπών, ο Παναγιώτης ο Πασχαλίδης. Καταρχήν είχαμε δύο οι οποίοι έκαναν ανατροπή. Από δεύτερη που ήταν στην πρώτη Κυριακή, πέρασαν πρώτοι και έγιναν δήμαρχοι. Στο Δήμο Αμιντέου συνέβη αυτό. Μπιτάκης, ακριβώς, ναι. Και στο Δήμο Πρασπών επίσης. Έτσι. Ήταν ο κύριος Τσέπας προηγούνταν και επικράτησε τελικά ο κύριος Πασχαλίδης, ο νυν δήμαρχος. Ακριβώς, επανεκλέχθηκε. Ναι. Είναι Δήμοι λοιπόν όπου ο κάθε Δήμος από αυτούς έχει μια ιδιαιτερότητα. Θα έλεγα στη Δυτική Μακεδονία, όλοι οι Δήμοι, και ίσως είναι κάτι που πρέπει να το δουν τώρα, πρέπει να αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα και αυτοί να την αναδείξουν την ταυτότητα αυτή. Και όχι μόνο να την αναδείξουν, να βοηθήσει και η Περιφερειακή Αρχή και η σημερινή. Νομίζω στο βαθμό που μπορούσε το έκανε, αλλά και η επόμενη τώρα αυτή που θα αναλάβει από 1 Σεπτεμβρίου, να υπάρξει αυτή η ταυτότητα. Ξέρουμε τι σημαίνει Νεστόριο, για παράδειγμα. Έχει την ιδιαιτερότητά του, διασυνοριακή περιοχή, πρέσπες, όλα αυτά. Ξέρουμε τι είναι επίσης το Αμίντο, τι συμβολίζει το Αμίντο, που έχει επίσης την ενέργεια μέσα του, τον ΑΕΣ και τα λοιπά, τα προβλήματα που υπάρχουν μπροστά μας, η πρόκληση που υπάρχει μπροστά μας με τις μονάδες εκεί. Ξέρουμε τα Γρεβενά επίσης. Τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτή την ταυτότητα του κάθε Δήμου θα πρέπει οι δημοτικές αρχές πλέον με πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα, πολύ πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα, πιο αναλυτικό και με πιο εξειδικευμένες δράσεις να αναδείξουν αυτή την ταυτότητα, γιατί αυτό είναι το brand name, αυτό που λέμε την ταυτότητα που ταυτότητα θα την αναδείξουν ναι. Και που θα φέρει και αποτελέσματα πάντα μέσα στη λογική της εξωστρέφειας. Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για κλειστές ομάδες, για κλειστά σύνολα, για κλειστούς δήμους, για κλειστές διαδικασίες. Αυτό είναι το μήνυμα των καιρών. Ίσως σε ένα βαθμό αυτό έστρεψε και τον κόσμο και στην αποχή. Ανοίγουμε λοιπόν. Και πρέπει να ανοίγουμε. Πολύ δε περισσότερο η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ανοιχτεί προς όλους. Επίσης και στα Γρεβενά που το παρέλειψε, ο Γιώργος Δασταμάνης επανεξελέγει. Στους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας είχαμε εκλογή νέων ανθρώπων, βεβαίως που είχαν και αυτοί μια αλφαπύρα. Για παράδειγμα, στο Νεστόρι που προανέφερες, ο Χρήστος Κοσλιόπουλος ήταν. Διατέλεσε δήμαρχος, με μια διακοπή εκεί ο Πασχάλης Ογκέτσιος που είχε αναλάβει τη διοίκηση και τώρα επανεξελέγει ο κύριος Κοσλιόπουλος. Στην Καστοριά είχαμε νέο δήμαρχο τον Γιάννη τον Κορετζίδη και η Καστοριά είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, Μικρό. Τουριστική περιοχή, δηλαδή πρέπει και κάθε περιοχή να εξειδικεύει βάσει και του προϊόντος που διαθέτει. Και η Καστοριά νομίζω είναι σε φάση μετάβασης. Όπως μιλάμε για την Πτολεμαϊδα, την Κοζάνη, το Αμίντο σε φάση μετάβασης λόγω ακριβώς αυτού του στοιχείου της ενέργειας, των μονάδων της ΔΕΗ κτλ. Και η Καστοριά με τη Γούνα και τα θέματα που υπάρχουν είναι σε φάση μετάβασης. Δηλαδή θα πρέπει να δει και άλλα πράγματα. Ναι. Επίσης, τα βλέπει βεβαίως, πρέπει να πω, αλλά δεν ξέρω την αποτελεσματικότητά τους.
Επίσης, στην Δεσκάτη είχαμε μία ανατροπή εκεί. Ο κύριος Καραστέριος δεν συνέχισε. Αναλαμβάνει ο κύριος Κορδίλας, ο κύριος Δημήτρης Κορδίλας. Η Δεσκάτη, μια απομονωμένη περιοχή. Αντώνη Μαυρή, την έχει επισκεφτεί πολλές φορές και δημοσιογραφικά. Πολλές φορές νιώθουν ξεχασμένοι εκεί οι κάτοικοι. Αν και ο κύριος Καραστέριος ήταν από τους δημάρχους που παρήγαγαν έργο. Είχε μια εμπειρία. Εγώ τον συναντούσα πολλές φορές και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Στις συνεδριάσεις που γίνονται εκεί στο πλαίσιο των δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας και των αυτοδιοικητικών, νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα βοηθήσει και στο έργο της Νέας Δημοτικής Αρχής. Ναι, ούτως ή άλλως και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, είπαμε, πρέπει και αυτοί να κάνουν αντιπολίτευση, όχι για την αντιπολίτευση, ουσιαστική, και να βοηθούν την Δημοτική Αρχή να προωθεί δηλαδή και να έργα αποκτήσουν, και δράσεις. Να το πούμε πιο ομά για να το ακούσει και ο πολίτης, να αποκτήσουν αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και όχι άλλα χαρακτηριστικά. Ναι. Αυτό που έχει στρέψει τον κόσμο ίσως να πει, έλα μωρέ, και εδώ είναι μια απομίμηση του κεντρικού πολιτικού συστήματος, κοκορομαχιών, αντιπαραθέσεων πολλές φορές χωρίς το νόημα που θα έπρεπε να έχουν, έτσι. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος και εκεί έχουν γίνει βήματα πολλά προς τα μπρος, αλλά ωστόσο, εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουν από την αρχή όλοι οι αυτοδιοικητικοί. Κανείς αυτοδιοικητικός δεν πρέπει να θεωρείται ούτε κυβερνητικός ούτε αντικυβερνητικός. Υπό την έννοια αυτή, καλά λοιπόν, τα λες, υπό την έννοια αυτή, αλλά δυστυχώς η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και εκεί και οι πολίτες να εκπαιδευτούν να ψηφίζουν και να αξιολογούν. Γιατί υπάρχει και η ευθύνη των πολιτών. Πώς ψηφίζουν οι πολίτες. Πάντως, έχουμε αξιοκρατία στην ψήφο. Ναι. Ερώτημα. Πολλοί που χάσανε τις εκλογές είπανε, ο λόγος που χάσανε είναι ότι οι εκλογές αυτές δεν γίνανε με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Δεν γίνανε. Αυτό λέμε κι εμείς. Επηρέασε πολύ η Συμφωνία των Πρεσπών και άλλα ζητήματα τέλος πάντων, τα οποία τους οδήγησαν εκεί που τους οδήγησαν. Στην Ήττα δηλαδή. Στον Δήμο Φλόρινας επίσης ο κύριος Γιαννάκης αναλαμβάνει και αυτός έχει μια αλφα εμπειρία κτλ. Συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένα προβλήματα, ενεργειακή περιοχή και η Φλόρινα έχει μπροστά της και την πώληση, το θέμα της πώλησης ελληνικών μονάδων. Και η Φλόρινα, γιατί είπαμε το Αμύτο και η Φλόρινα εννοείται. Και η Φλόρινα έχει θέμα. Ποιες άλλες περιοχές έχουμε, ξεχάσαμε κάτι. Φλόρινα, Αμύντεο είπαμε, Πρέσπες είπαμε, Γρεβενά Δεσκάτη και Γρεβενά Μέσα είπαμε, Καστοριά Νεστόριο, Άργος Ορεστικό και τα Ινίδια την Καστοριά και Κοζάνη. Κλείσαμε λοιπόν με τα αυτοδιοικητικά. Δεν ξέρω όσο πιστέγασμα των όσων είπες, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω σε γενικό επίπεδο ότι τοποθετήθηκα και είπα τη δική μου άποψη, έτσι πως βλέπω την επόμενη μέρα τουλάχιστον. Πολύ ωραία. Και τώρα, Αντώνη Μαυρίδη, δεν προλάβαμε καλά-καλά να ξεκουραστούμε από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, που και εκεί θέλω ένα σχόλιο για τις ευρωεκλογές. Επικράτησε η Νέα Δημοκρατία και είχαμε και το αποτέλεσμα βεβαίως με αυτή τη διαφορά των 9,5 μονάδων. Ο Αλέξης ο Τσίπρας την ερχόμενη Δευτέρα περιμένουμε να πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ζητήσει άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών. Οι ευρωεκλογές νομίζω τι έδειξαν. Καταρχήν ήταν μια έκπληξη πιστεύω με διαφορετικό χαρακτήρα βεβαίως και για το κυβερνών κόμμα και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα ενδεχομένως. Τόσο θετικό δηλαδή για την ίδια. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν περίμενε τόσο αρνητικό αποτέλεσμα. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν είχαμε μια εκλογική μάχη που τροφοδότησε τις πολιτικές εξελίξεις. Προσδιορίζει πλέον ο Πρωθυπουργός 7 του μήνα, 7 Ιουλίου, τις εθνικές εκλογές. Μπορούσαν να αποφευθούν οι εκλογές. Δεν νομίζω ότι μπορούσαν να αποφευθούν. Δεν νομίζω ότι μπορούσαν να αποφευθούν. Ο Πρωθυπουργός έπρεπε να σεβαστεί ακριβώς το αποτέλεσμα και με βάση αυτό να πορευτεί για να μην σέρνεται η χώρα και σε μακρά προεκλογική περίοδο μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να τις κάνει και πολύ νωρίτερα. Εντάξει, 7 Ιουλίου πάλι σχετικά. Δεν νομίζω πολύ νωρίς. Μα δεν προλαβαίνανε κιόλας. Και κάτι ακόμα να πούμε, ότι οι ευρωεκλογές επίσης δεν είχαν τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχουν ως ευρωεκλογές. Τουλάχιστον τώρα, αυτός ο μήνας που μένει μέχρι τις εθνικές εκλογές, είναι ένας μήνας που πρέπει να αντιπαρατεθούν τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ο πολίτης έχει την ευθύνη και σεβόμαστε το αποτέλεσμα όλοι, το αποτέλεσμα το δικό μας των πολιτών που κάθε φορά κάνουμε την δική μας επιλογή. Άρα αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται στο πεδίο των προεκλογικών προγραμμάτων, της αντιπαράθεσης,
του πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και τι σημαίνει για του καθενός στη ζωή αυτό. Τώρα, Αντώνη, περιμένουμε εναγωνίως και οι ίδιοι υποψήφοι βεβαίως που έχουν εκδηλώσει τη θέλησή τους, τη βούλησή τους να είναι οι εκλεκτοί των προέδρων στα ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια, αλλά και εμείς δημοσιογραφικά περιμένουμε την ανακοίνωση των υποψηφίων. Ναι. Που έχουν καθυστερήσει. Δεν θα αργήσουν. Πάρα πολύ. Από εβδομάδα, εκτίμησή σου. Τρίτη, Τετάρτη. Από εβδομάδα, ναι. Τετάρτη. Ναι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 7 θέσεις στα ψηφοδέλτια, 5 εδρική η Κοζάνη. Θεωρείς ότι πώς θα γίνει η επιλογή των προσώπων? Η επιλογή των προσώπων θα γίνει με βάση του... Την... Για παράδειγμα, αν πάρουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι υπέρ της ανανέωσης, της, ενός φρέσκου αέρα κτλ. Υπάρχει και το Μητρό Στελεχών, πολλά άτομα και από άλλους χώρους μπήκανε σε αυτό το Μητρό. Θα αξιοποιηθούν, πιστεύεις, θα επιλεγούν? Αυτό μένει να το δούμε. Ναι. Μένει να δούμε αν αξιοποιηθούν τα στελέχη από το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά λέμε τώρα των ψηφοδελτίων. Λογικό βλέπω εγώ σε όλα τα πολιτικά κόμματα να συγκροτήσουν ή να επιθυμούν να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια, τα οποία θα είναι ισχυρά ψηφοδέλτια. Ναι, νικηφόρα. Νικηφόρα ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα άλλα πολιτικά κόμματα. Να συγκροτήσουν δηλαδή ψηφοδέλτια ισχυρά, δυναμικά ψηφοδέλτια. Από την άλλη, προφανώς θα υπάρξει και η σύνθεση μέσα στα ψηφοδέλτια αυτά, να μπορούν να εκπροσωπήσουν αυτό που θέλουν να εκπροσωπήσουν. Η Νέα Δημοκρατία επίσης την ανανέωση και ό,τι άλλο πρεσβεύει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Για το ΣΥΡΙΖΑ επίσης αντίστοιχα αυτό το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ένα άνοιγμα προς τα έξω. Για το κίνημα αλλαγής αυτό που ευελπιστεί να κάνει βεβαίως μετά την απώλεια του Βαγγέλη Βενιζέλου. Και για τα υπόλοιπα κόμματα φυσικά ψηφοδέλτια που να μπορούν να ανταποκριθούν στο στοιχείο που περιγράψαμε πριν. Η απώλεια αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου θα στοιχήσει, θεωρείς, το Κινάλ, που πήγε λίγο να πάρει τα πάνω του? Δεν ξέρω αν το στοιχήσει ή όχι. Πάντως δεν είναι καλό για το χώρο του κινήματος αλλαγής. Μία αποχώρηση ενός στελέχους. Και ενός στελέχους. Πρώην προέδρου, φυσικά. Τι στελέχους. Πρώην προέδρου του κόμματος. Πρωτοκλασσά του. Δεν είναι και ότι καλύτερο για το κίνημα αλλαγής. Όσον αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει και εκεί πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποια θα είναι η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τα ψηφοδέλτια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας? Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν να είναι υποψήφιοι. Έχουν εκφράσει ότι... ο Γιώργος Αδαμίδης, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, έχει πει πολύ ανοιχτό ότι επιθυμεί να είναι. Ναι. Βεβαίως, οι τέσσερις βουλευτές. Θεμητό, νομίζω. Ναι, εξ οφίτσιο θα είναι στο ψηφοδέλτιο, οι τέσσερις ενεργεία βουλευτές. Αν είναι οι τέσσερις βουλευτές, προφανώς υπάρχει ένα θέμα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει το ζήτημα της ποσόστωσης. Το γυναικό, αλλά τα άλλα τρία πρόσωπα θα είναι γυναίκες. Ναι. Μένει να το δούμε. Όπως είπες, από εβδομάδα θα ανακοινωθούν. Τη Δευτέρα περιμένουμε όλη τη διαδικασία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ζητήσει την προκήρυξη των εκλογών. Και από εκεί και πέρα, νομίζω, όλοι θα πάρουν το δρόμο τους. Και εμείς εδώ θα είμαστε και ως τηλεόραση Φλας και εσείς ως ΕΡΑ να αναδεικνύουμε και τις θέσεις και τις προτάσεις των υποψηφίων και να κάνουμε και τα debate μας και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για να μάθει ο κόσμος τι πρεσβεύει και ο κάθε υποψήφιος. Ακριβώς. Γιατί μετά εκεί πάει η μάχη κατά μόνας. Ναι, είναι και η μάχη του Σταυρού δηλαδή. Είναι η μάχη του Σταυρού. Λοιπόν, Αντώνη Μαυρίδη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Βάσο. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα η επικοινωνία μαζί σου και θα τα ξαναπούμε μέσα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Να ευχηθώ να έχεις ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εγώ να ευχηθώ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο αλλά και ένα όμορφο καλοκαίρι. Άντε. Διότι το καλοκαίρι έρχεται και μετά τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές νομίζω θα πάρουμε όλοι δηλαδή, τις άδειές μας. Μέχρι τις εκλογές όλοι θα έχουν τις υποχρεώσεις τους στις λόγω εκλογών. Αλλά νομίζω μετά τις 7 Ιουλίου πάρα πολλοί θα αποφασίσουν να εκδράμουν, να φύγουν για λίγες μέρες διακοπών τουλάχιστον. Δράτομαι και τις ευκαιρίες, επειδή το επόμενο θέμα που θα δούμε είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Τα παιδιά έχουν και πανελλαδικές εξετάσεις. Τελειώνουν 2 Ιουλίου και με τα ειδικά μαθήματα. Οπότε πολλοί, ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα να φύγουν τώρα. Πανελλήνιες εξετάσεις, μια μεγάλη δοκιμασία για τα παιδιά. Παρακολουθείτε κι εσείς, καταγράψατε και δημοσιογραφικά την όλη διαδικασία. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, έτσι δεν είναι, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας? Όχι, νομίζω δεν υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Όλα κύλησαν ομαλά και κυλούν ομαλά. Ναι, ως γονιός, τι συμβουλή δίνεις στους γονείς που περνάνε τα παιδιά τους? Ως γονιός συμβουλεύω την κόρη μου βασικά. Έτσι. Που επίσης φέτος δίνει. Α, δίνει τώρα! Ναι, βεβαίως, καλή επιτυχία. Να κυνηγήσει τα όνειρά της. Να κυνηγήσουν όλα τα παιδιά τα όνειρά τους.
Και δεν είναι το παν, να πούμε, πανελλήνιες εξετάσεις. Όχι, δηλαδή, αυτά τα έχουμε πει, είναι χιλιοεπομένα. Νομίζω όλες αυτές οι ευχές με καλές επιτυχίες, οι πάντες έχουν ευχηθεί στους πάντες κτλ. Περισσότερο πρόβλημα δημιουργούν στα παιδιά παρά, ας πούμε, τους ανακουφίζουν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έτσι πολύ ταπεινά, πολύ σεμνά, πολύ αθόρυβα. Λέμε στα παιδιά να κυνηγήσουν τα νερά τους. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είναι ευτυχισμένα πάνω απ' όλα. Έτσι. Σε ευχαριστώ θερμά, Αντώνη Μαυρίδη. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα θέμα που αφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Είχαμε έναρξη την Πέμπτη που μας πέρασε με τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά λύκεια. Χθες Παρασκευή με τα γενικά λύκεια. Σήμερα γράφαν πάλι τα επαγγελματικά λύκεια και την ερχόμενη Δευτέρα 10 Ιουνίου πάλι τα γενικά. 18 με 20 Ιουνίου θα τελειώσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα 2 Ιουλίου. Τελειώνουμε συγκεκριμένα. Σε ετοιμότητα βεβαίως βρίσκεται και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, εξασφαλίζοντας το κύρος, την αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα φέτος. Έχουμε επιπλέον βοήθεια στους γονείς και στους ίδιους τους μαθητές με παροχή ψυχολογικής υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Από αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών, ενώ την Παρασκευή τη σκητάλη παίρνουν οι μαθητές των γενικών λυκείων με το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας δίνεται η διαβεβαίωση πως όλα είναι έτοιμα για τις εξετάσεις. Κοιτάξτε, οι εξετάσεις όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή ξεκινούν για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Περιφερειακή μας Διεύθυνση είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη όπως κάθε χρόνο βέβαια και την φετινή χρονιά, για εξασφαλίζοντας το κύρος, την αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε ό,τι προβλέπεται από τους νόμους να υπάρχει και βεβαίως έχουμε φροντίσει να καλύψουμε και πιθανά προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν. Οι μαθητές έχουν βεβαίως ενημερωθεί από τα σχολεία τους. Υπάρχουν αλλαγές στη διαδικασία στις προηγούμενες χρονιές ή είναι ακριβώς? Όχι, η διαδικασία των εξετάσεων είναι ίδια, δεν υπάρχουν αλλαγές. Αλλαγές υπάρχουν αργότερα όταν θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους και βεβαίως και για εκείνη την φάση θα φροντίσουμε έτσι ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το τι πρόκειται να συμβεί, έτσι ώστε να συμπληρώσει το βιογραφικό με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι λοιπόν, τον ίδιο χρειάζεται να ανησυχούν, θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν από τις υπηρεσίες τις δικές σας. Μία συμβολή σε γονείς και μαθητές, στην κέντρο. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να πω ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν αισιοδοξία και με ήρεμο τρόπο να προσέλθουν στις εξετάσεις, να είναι βέβαιοι ότι οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί μας θα τους συμπαρασταθούν με τον καλύτερο τρόπο και βεβαίως το βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό είναι στις θέσεις του, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη επιτυχία. Φέτος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να βοηθήσει οι μαθητές και τις οικογένειές τους έχει εξασφαλίσει την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς ψυχολόγους. Επίσης θα ήθελα να πω ότι από τη φετινή χρονιά έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ και με τα ΚΕΣΥ της περιφέρειάς μας. Έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία ψυχολόγων σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, από τις 9 μέχρι τις 2, στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στη Φλόρινα και στην Πτολεμαΐδα, έτσι ώστε αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη κάποιους μαθητής ή η οικογένεια των μαθητών μπορούν να απευθύνονται σε συγκεκριμένους ψυχολόγους. Έχουμε βγάλει το δελτίο τύπου και το έχουμε ανακοινώσει και τα ονόματα και τα τηλέφωνα στα οποία θα απαντούν. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα υπάρχει αυτή η ανοιχτή γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης η οποία θα συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο για την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ να δώσουμε συνέχεια και να έρθουμε, επειδή είμαστε σε ρυθμό έτσι, πανελληνίων εξετάσεων κτλ. Και
οι μαθητές που δίνουν τώρα εξετάσεις θα είναι περισσότεροι από αυτούς και αυριανοί φοιτητές. Θέλουν να συνεχίσουμε με την ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η ομάδα Hyperion Robotics, η οποία έλαβε για μία ακόμη φορά μέρος σε έναν διεθνή διαγωνισμό, σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό ρομποτικής, στη Γαλλία συγκεκριμένα, όπου κατέλαβε και την 25η θέση. Πολύ μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά. Άλλωστε, μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε φιλοξενήσει τους επικεφαλείς της ομάδας και γνωρίζουμε πολύ καλά την όλη τους δράση γύρω από αυτό που κάνουν και αγαπούν πάρα πολύ. Ήρθανε σε επαφή και με άλλους φοιτητές εκεί, με άλλες ομάδες που εξειδικεύονται στο κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Πήραν και οι ίδιοι ιδέες, γνώρισαν τη δημιουργία κάποιων ρομπότ πολύ προηγμένων τεχνολογικά και κάποιων κατώτερων ενδεχομένως από τα δικά μας. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συμμετοχή για δεύτερη φορά να πούμε στο διαγωνισμό αυτό της Γαλλίας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι φοιτητές στον Σοκράτη Μουτίδη. Έχει πολύ ενδιαφέρον. H team from Spain won 39 points versus Hyperion Robotics from Greece that won 87 points. So congratulations Greece won in this. Είναι η στιγμή που η Hyperion Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περνά στη δεύτερη φάση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού ρομποτικής που έγινε στη Γαλλία από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Η ομάδα ρομποτικής αγωνίστηκε για δεύτερη φορά στον πανευρωπαϊκό αυτοδιαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν μεγάλες ομάδες και η χώρα μας εκπροσωπείται μόνο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέψαμε από Γαλλία, κουρασμένοι μεν, γεμάτη εμπειρία δε. Στη Γαλλία γνωρίσαμε άλλα μέλη άλλων ομάδων, είδαμε άλλες κατασκευές, τρομερές κατασκευές. Μέσα από τους αγώνες άλλων ομάδων αποκτήσαμε εμείς εμπειρία, αποκτήσαμε πολύ τεχνογνωσία για του χρόνου, να είμαστε πιο έτοιμοι. Είδαμε ρομπότ πολύ απλά, όπως των Ταϊβανών, το οποίο με μια απλή λογική και μια απλή κατασκευή καταφέραν και βγήκαν μέσα στη δεκάδα. Αλλά είδαμε και πολύ σύνθετα ρομπότ, όπως από αυτό της ομάδας της Τινησίας, το οποίο μέσα στην πίστα έβγαλε καπνούς. Γυρίσαμε από τη Γαλλία, είδαμε πάρα πολλές διαφορετικές ομάδες, κόσμο διαφορετικό. Είχαν πάρα πολλές στρατηγικές. Πολλές στρατηγικές είχαν άμεση επίπτωση από την εθνική ταυτότητα των ομάδων. Έξυπνα προγράμματα, λογικές τις οποίες ίσως δεν είχαμε σκεφτεί εμείς, ίσως θα έπρεπε να είχαμε σκεφτεί εμείς. Θεωρώ πως του χρόνου θα πρέπει να πάμε λίγο πιο δυναμικά, με έντονες στρατηγικές, έντονες ιδέες, για να βγάλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η Hyperion Robotics ανέβηκε 10 θέσεις στην κατάταξη του φετινού διαγωνισμού σε σχέση με πέρσι. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος, όμως η ομάδα κοίταξε τους αντιπάλους στα μάτια. Την πρώτη μέρα του διαγωνισμού χρειάστηκε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο ρομπότ, προκειμένου η ομάδα να περάσει τις τεχνικές δοκιμές. Τη δεύτερη μέρα του διαγωνισμού χρειάστηκε να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, διότι είδαμε πως δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τους προβλεπόμενους πόντους. Οπότε την τρίτη μέρα του διαγωνισμού η ομάδα κατάφερε να συλλέξει τους προβλεπόμενους πόντους και να νικήσει ταυτόχρονα και δύο ισπανικές ομάδες, κατακτώντας έτσι τις δύο πρώτες νίκες για τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ρομποτικής. Συνεχίζουμε σε ρυθμούς φοιτητών και να έρθουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, καθώς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος που προηγήθηκε μέσα στην εβδομάδα, προχώρησαν σε μια ενημερωτική εκδήλωση. Συγκεκριμένα το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε μικρά οικολογικά project. Πολλά τα μηνύματα που πέρασαν μέσα από αυτή την δράση και μάλιστα οι φοιτητές συμμετείχαν και στην εβδομάδα βιώσιμης ανάπτυξης. Να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Απόστολος Γαϊτάνης. Μια όμορφη ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης 5 Ιουνίου οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ημέρα περιβάλλοντος. Ειδικότερα οι φοιτητές του μαθήματος Οικολογία υπό την εποπτεία του διδάσκοντα Μανώλη Ευάγγελου υλοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης μικρά ομαδικά project με το γενικό τίτλο Επικοδομητικά δρόμενα στην πόλη για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι φοιτητές σήμερα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος, ευαισθητοποιούν την κοινωνία με οικολογικά project, γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και έχουν σχεδιάσει και έχουν υλοποιήσει μικρά οικολογικά projects όλη αυτή τη χρονιά, μια χρονιά η οποία έχει αναδείξει στην παγκόσμια επικαιρότητα
τις δράσεις, τις ανησυχίες, τις οικολογικές ανησυχίες των νέων ανθρώπων σε όλη τη γη, με τις κινητοποιήσεις τους για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα και στον άνθρωπο. Παράλληλα, συμμετέχουν και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υπάρχουν 17 στόχοι που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να προάγεται η βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτά έχουν αρχίσει να υλοποιούνται το 2015 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2030. Επίσης, φοιτητές του μαθήματος διαχείριση φυσικών καταστροφών υπό την επίβλεψη της διδάσκουσας Όλγας Μαρκογιαννάκη παρουσίασαν εργασίες που δημοσίευσαν με διδάσκοντες του τμήματος στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες σε ΕΦ Κοζάνη 2018. Σήμερα είμαστε εδώ στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Βλέπετε, οι φοιτητές μας έχουν κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το περιβάλλον, να μας ευαισθητοποιήσουν. Θέλουμε να συμμετέχει ο κόσμος. Έχουν φέρει εδώ τις εργασίες τους, τα project τους, πράγματα για τα οποία δούλεψαν όλη τη χρονιά. Πολλοί από αυτούς, αν δείτε, έχουν κάνει και εργασίες ακόμη και σε διεθνή συνέδρια για το περιβάλλον. Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα, κλείνοντας τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Με την ομάδα μου έχουμε φτιάξει το ξενοδοχείο Μελισσών. Είναι ένας βασικός στόχος η προστασία της ζωής της στεριάς. Εκεί μπορούμε να προστατεύουμε τις μέλισσες, τις μη κοινωνικές, οι οποίες δεν είναι αυτές που κάνουν το μέλι που όλοι γνωρίζουμε. Είναι μη κοινωνικά είδη, μοναχικές μέλισσες, όπου αναπαράγονται και φυλάσσουμε εκεί τα αυγά τους. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια για να προωθήσουμε κάποιους στόχους, όπως μπορείτε να δείτε, 17 στόχοι για την παγκόσμια ανάπτυξη. Υπάρχουν project από ξενοδοχεία για τις μέλισσες μέχρι στοχευμένη άρδευση. Γενικώς υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια προς την οικολογία και προς τις ανανεώσιμες πηγές ανάπτυξης. Το δικό σας project γιατί μιλάει ακριβώς, σε τι αναφέρεται? Το δικό μας project αναφέρεται σε γεωργικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούμε τα φωτοβολταϊκά. Μέσω της ηλιακής ενέργειας τροφοδοτούμε ρεύμα σε μπαταρίες, που με αντλίες μπορούμε να ποτίσουμε φυτά και γίνεται στοχευμένη πότιση στη ρίζα, οπότε εξοικονομούμε και ενέργεια και νερό, καθώς δεν χάνεται το νερό γιατί πάει κατευθείαν στην ρίζα. Το project το δικό μας αφορά τον οικοπερίπατο πάνω σε κρεμαστές γέφυρες μέσα στα δάση, το οποίο βοηθάει στην ψυχολογία του ανθρώπου, καθώς μέσα στους περιπάτους αυτούς μπορεί να αποβάλει το άγχος και το στρες. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Επίσης, βοηθάει στο να παρατηρεί στην επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση και στην παρατήρηση της ζωής των ζώων μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, στο οικοσύστημά τους. Συνεχίζουμε τώρα με την επίσκεψη κλιμακίου της ΓΕΣΕΕ με επικεφαλής τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο. Υπήρξε και μία σύσκεψη στην Πτολεμαϊδα, παρουσία εκπροσώπων όλων των εργατικών κέντρων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Πολλά τα ζητήματα που τέθηκαν, πολλές και οι απαντήσεις που λάβαν όλοι όσοι έδωσαν το παρόν. Βεβαίως, αυτό το οποίο απασχόλησε ήταν και το μέλλον του συνδικαλισμού με αφορμή τα επεισόδια που είχαμε στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, με τον κύριο Παναγόπουλο να καταδικάζει ενέργειες κάποιων κομματικών έτσι, παρατάξεων. Μάλιστα, ένα πολύ σημαντικό θέμα που έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτής της σύσκεψης ήταν και η ενημέρωση για την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας για την Ανεργία. Αναλύθηκαν όλα τα βασικά συμπεράσματα και πιστέψτε με, έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα. Επίσης, το κλιμάκιο της ΓΕΣΕ πραγματοποίησε και μία αυτοψία στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, παρουσία στελεχών της επιχείρησης, όπως και στο εργοστάσιο ΣΔΙΤ της Διάδημα. Πάμε να δούμε το θέμα. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε κλιμάκιο της ΓΕΣΕΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Παναγόπουλο. Στην Πτολεμαϊδα πραγματοποίησε σύσκεψη με την παρουσία εκπροσώπων των εργατικών κέντρων όλης της περιφέρειας. Αναφορά έγινε στο μέλλον της συνδικαλισμού με αφορμή και τα όσα έγιναν πριν από λίγες ημέρες στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Για το να κάνει συνέδριο μια νόμιμη δημοκρατική οργάνωση θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αν λειτουργούσαν οι θεσμοί και η δημοκρατία.
αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο επιχειρησιακός βραχίωνας, αλλά και η κυβέρνηση δεν ήθελαν να γίνει συνέδριο της ΓΕΣΕ. Είναι γνωστό ότι αυτές οι δυνάμεις που έχουν την ίδια ιδεολογική αφετηρία, οτιδήποτε δεν ελέγχουν θέλουν να το διαλύσουν. Και τα συνδικάτα μέσα στην κρίση, παρά το ότι δεν μπόρεσαν να αντιστρέψουν την πορεία εδώ, δεν μπόρεσαν πολιτικές δυνάμεις να αντιστρέψουν την πορεία προς τη λιτότητα και προς την υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, τα συνδικάτα όμως άντεξαν, γιατί όπως ξέρετε, όπου πέρασε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, τα συνδικάτα διέλυσαν κυριολεκτικά. Αντέξαμε και αυτό δεν το άντεξαν. Επιπλέον έγινε ενημέρωση στους παρευρισκόμενους για τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΝΕ ΓΕΣΕ για την ανεργία. Είμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε τα βασικά ευρήματα της έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας που παρουσιάσαμε και στην Αθήνα πριν από περίπου ένα μήνα. Και θα έλεγα ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν απολύτως τα ευρήματα αυτά. Θα έλεγα ότι τα πιο βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής, ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι σε μια αρκετά εύθραυστη κατάσταση και εκείνο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να με βεβαιότητα να πούμε είναι ότι μπροστά μας έχουμε όχι τόσο βγει από την κρίση όσο ότι έχουμε μεταβεί σε μια κατάσταση ισχυρής δυναμικής. Το δεύτερο έβριμα όσον αφορά την αγορά εργασίας είναι ότι ναι μεν το επίσημο ποσοστό της ανεργίας μειώνεται, ωστόσο υπάρχουν μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν μια αγωνία για το αύριο. Όπως παραδείγματος χάρη ότι πάρα πολλές από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μερικής απασχόλησης και το δεύτερο είναι ότι οι αμοιβές τόσο ως προς την πλήρη απασχόληση αλλά και στις θέσεις μερικής απασχόλησης είναι αρκετά χαμηλές, απέχουν δηλαδή από το να επαναφέρουν το βιωτικό επίπεδο των μισθωτών και των οικογενειών της σε ένα κανονικό επίπεδο, σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Ένα τρίτο εύρημα είναι ότι οι δείκτες της φτώχειας δείχνουν να έχουν σημειώσει μια βελτίωση ως προς το γενικό πληθυσμό, ωστόσο σε ειδικές κατηγορίες όπως είναι οι μετανάστες, αλλά ακόμα και το ποσοστό της φτώχειας στους μισθωτούς δείχνει να είναι συγκρατημένο σε ένα ποσοστό και να μην μειώνεται, που δείχνει ακριβώς την άσχημη κατάσταση που υπάρχει στα εισοδήματα. Το τέταρτο στοιχείο, και εδώ νομίζω συμπληρώνω τα βασικά συμπεράσματα, είναι ότι όσον αφορά την παραγωγική διάδραση της οικονομίας, δεν έχει σημειωθεί, κατά τη δική μας την εκτίμηση και σύμφωνα με τις δικές μας αναλύσεις, κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από την διάδραση των εξαγών, που εξακολουθεί να περιορίζεται κυρίως σε προϊόντα χαμηλής έντασης εργασίας ή χαμηλής προσμένης έντασης εργασίας, που είναι και τα προϊόντα εκείνα τα οποία δέχονται και τις μεγαλύτερες ανταγωνιστικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομο θα είναι, σας το υπόσχομαι, και επιστρέφουμε εδώ με πλούσια θεματολογία. Τι μας απασχόλησε, μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Flashback, Σάββατο 8 Ιουνίου, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστροφή εδώ, στο Flashback. Είναι Σάββατο, λίγο πριν τελειώσουμε, έχουμε ακόμη ωρίτσα στη διάθεσή μας. Θα προσπαθήσω να σας δείξω αρκετά θέματα που μας απασχόλησαν, αλλά συζητούσαμε νωρίτερα εδώ με τον Αντώνη τον Μαυρίδη για τις εθνικές εκλογές και στον απόϊχο των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών. Και θέλω να σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα έλαβε χώρα μία συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προκειμένου να κάνουν αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσουν τους στόχους για τις εκλογές εν ώψη της 7ης Ιουλίου, των εθνικών εκλογών δηλαδή. Το παρόν έδωσε και η Υφυπουργός Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Τράκης, η κυρία Χατζηγεωργίου. Επίσης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι οι παρόντες ήταν κυβερνητικοί βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης, φίλοι και υποστηρικτές του νέου εγχειρήματος. Πάμε να δούμε λοιπόν εικόνα από το πώς κατέγραψε το όλο θέμα ο Σωκράτης Μουτίδης.
την αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και τον ορισμό στόχων για τις εκλογές της 7ης Ιούλη έκαναν το βράδυ της Δευτέρας στην Κοζάνη άνθρωποι που στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη συνάντηση, κύρια ομιλήτρια ήταν η Υφυπουργός Εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας Τράκης Ελευθερία Χατζηγεωργίου, η οποία σε δηλώσεις της τόνισε πως είναι σημαντικό να επιστρέψουν στα μέλη και στους φίλους του χώρου και στους ψηφοφόρους για να σχεδιαστεί από κοινού το πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Η ήττα των ευρωεκλογών είναι μια ήττα αρκετά μεγάλη, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά μια ήττα την οποία αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι να συζητήσουμε τα αίτια της και πραγματικά να βρούμε λύσεις για την επόμενη μέρα. Άρα το αίτιο δεν μπορεί να είναι ένα, είναι πολλά τα αίτια του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα, μένει αυτά τα συμπεράσματα να τα συζητήσουμε και κατά τόπους, να τα συζητήσουμε με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δώσανε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών και να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο σχεδιασμός μας για την επόμενη μέρα. Αλλά δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω, συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, γιατί η μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια μάχη, είναι μια μάχη σημαντική για τη χώρα, μια μάχη που θα έρθουν σε αντιπαράθεση δύο συγκεκριμένα πολιτικά σχέδια. Αυτό του ακραίου νεοφιλελευθερισμού που εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική ισότητα. Η μάχη είναι μπροστά μας και είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε, δήλωσε η κυρία Χατζηγεωργίου λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, την οποία διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Εμείς αυτό που προτάσουμε πλέον και αυτό θα καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία είναι ότι στις επικείμενες εθνικές εκλογές βάζουμε μπροστά την πολιτική. Πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση επί των προγραμμάτων πλέον των κομμάτων. Τι προτείνει το κάθε κόμμα για την παιδεία, για την υγεία, για τους ανασφάλιστους, για τους εργαζόμενους. Νομίζουμε ότι όταν θα μπουν τα πραγματικά πολιτικά διλήμματα πλέον, ότι ο λαός θα αποφασίσει και είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό των ευρωεκλογών. Στην τρίτη συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της Κοζάνης και την πρώτη μετά τις ευρωεκλογές βρέθηκαν οι βουλευτές του κόμματος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και φίλοι και υποστηρικτές του νέου αυτού εγχειρήματος. Πιστεύουμε ακράδαντα πως έχουμε προσφέρει τεράστια υπηρεσία στη χώρα μας, βγάζοντάς την από τα μνημόνια και κρατώντας την κοινωνία όρθια. Αυτό που μένει είναι να συνεχίσουμε το δρόμο της ανάπτυξης, της εξυγίανσης και της ανασυγκρότησης του κράτους και της οικονομίας. Κάποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας και η Προοδευτική Συμμαχία. Κάποιοι βγάλαν τη χώρα από τα μνημόνια και η χώρα στάθηκε στα πόδια της και δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποιοι υπόσχονται ότι θα ξαναφέρουν σκληρά μέτρα κατά των πλατιών λαϊκών μαζών και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε για το μέλλον της Ελλάδας να κάνουμε ένα μπουκέτο το οποίο θα είναι γεμάτο δύναμη και, γεμάτο πολιτική και με όραμα για το μέλλον για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Προσωπικά παρευρίσκομαι εδώ ως αναγνώριση του έργου που επιτελέστηκε στην περιφέρειά μας με τη στήριξη αυτής της κυβέρνησης και αυτό το έργο θα πρέπει και να αναδειχθεί αλλά και πολύ περισσότερο να προστατευτεί για να εξελιχθούν όλες αυτές οι πολιτικές. Νομίζω ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας από αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή την κυβέρνηση μάλλον, οφείλει πολλά γιατί έγιναν πάρα πολλά στον τόπο μας. Και επειδή έπονται εθνικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές, όπως ήταν αναμενόμενο, ούτως ή άλλως περιμέναμε μία μικρή παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Τώρα και λόγω εθνικών εκλογών, παίρνουν λοιπόν η υποβολή φορολογικών δηλώσεων μία παράταση. Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε, αλλά θέλω να σας επισημάνω ότι παράταση έχουμε και στην υποβολή των οφειλετών, στην ρύθμιση των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους πήρε η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Αυτό προβλέπεται σε σχετική απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 28 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η κυβέρνηση έδωσε ήδη το πράσινο φως για παράταση της προθεσμίας και της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Καταρχάς, βρισκόμαστε στη μέση της περίοδου
της χρονικής περίοδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Χθες ανακοινώθηκε η αναμενόμενη παράταση μέχρι 29 Ιουλίου του 2019 και για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχει μία επισήμωση που πρέπει να κάνουμε, που την κάνουμε και πάντα βέβαια. Δεν σημαίνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία πληρωμής της πρόσθετης δόσης του φόρου. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Και λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία δόθηκε από τώρα για τις 29, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν και χρονικά περιθώρια για περαιτέρω παράταση, διότι 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι η παράταση της υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών προς την εφορία. Ενώ με την ανακοίνωση των ρυθμίσεων για τα ταμεία είχε πάει μέχρι 39, η πρώτη ημερομηνία λήξης των αιτήσεων στην εφορία ήταν 28 Ιουνίου. Τώρα ανακοινώθηκε παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης σε 120 δόσεις και για τις οφειλές προς την εφορία. Την ίδια στιγμή από την 3η 4 Ιουνίου έως και την 5η 4 Ιουλίου θα είναι σε ισχύ και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκε από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Ένα άλλο νεότερο που έχουμε και πρέπει από σήμερα ξεκινάει το λεγόμενο φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ. Πιστεύω ότι σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα ή αν δεν έχει ανοίξει ήδη για την υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες και αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του τάξης και την πληρωμή του φοιτητικού επιδόματος. Οπότε ο κόσμος παράλληλα με την απασχόληση με τα θέματα των εκλογών να ασχοληθεί και λίγο σιγά σιγά και με τα φορολογικά, με τις φορολογικές του εκκρεμότητες. Γιατί νομίζω ότι 120 δόσεις είναι μια καλή ευκαιρία για να ανασάνει ο κόσμος λίγο στον τρόπο, στις πληρωμές που έχει να κάνει προς τα ταμεία και την εφορία. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν όμως, κυρίες και κύριοι, και για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Το γνωρίζετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και επειδή ακολουθεί καλοκαίρι, έχουμε μπει ο μήνας του καλοκαιριού, ο Ιούνιος, ασχέτως αν δεν μπορούμε οι περισσότεροι να φύγουμε τώρα διακοπές, αλλά έχετε εσείς που δικαιούστε τουλάχιστον μια μοναδική ευκαιρία να κάνετε την αίτησή σας, να υπαχθείτε στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού και να πάρετε βεβαίως τα εισιτήριά σας, να προγραμματίσετε τις διακοπές σας και οικογενειακώς ακόμη και να επισκεφτείτε πολύ όμορφα μέρη τα οποία είναι επιλεγμένα, δεν αφορά σε όλα τα τουριστικά θέρετρα. Είναι συγκεκριμένα τα μέρη που μπορείτε να πάτε μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων και θα διαρκέσει 2 εβδομάδες, δηλαδή λίγη στις 14 του μήνα. Ηλεκτρονικά, να πούμε, γίνεται η υποβολή των αιτήσεων. Να σας δώσω μία πληροφορία. Όλα όσα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε για το πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε από τον πρόεδρο του ΟΕΔ, τον κύριο Κώστα Κιτίδη. Το ρεπορτάζ έχει ο Απόστολος Γαϊτάνης. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΟΕΔ για τη συμμετοχή χιλιάδων δικαιούχων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2019-2020. Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλήματα της χώρας από 1 έως 5 ημέρες, ενώ η διαμονή μπορεί να φτάσει τις 10 ημέρες εφόσον επιλεγούν τουριστικά καταλήματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κο. Στόχος του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού είναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού. Πολλά περισσότερα όμως είπε στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος του ΟΕΔ Κοζάνης, Κώστας Κιτίδης. Ξεκίνησε χθες τη Δευτέρα 3 του μήνα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα για την επιδότηση κοινωνικού τουρισμού. Τελειώνει την άλλη Παρασκευή, 14 του μήνα. Άρα λοιπόν 2 εβδομάδες έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και όσοι δεν τα καταφέρουν μπορούν να έχουν την πληροφόρηση από την υπηρεσία μας, από τους συναδέλφους ή να έρχονται και οι ίδιοι για να μπορούν να διεκπαιρώνουν τις υποθέσεις τους. Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι όσοι εργάζονται ή όσοι είναι άνεργοι σήμερα, αλλά την προηγούμενη χρονιά το 2018 είχαν περισσότερα από 50 αίσθημα τουλάχιστον,
ή πήραν 2 μήνες ταμείο ανεργίας, ή ήταν γυναίκες οι οποίες πήραν 2 μήνες το επίδομα της μητρότητας. Και μία κατηγορία ακόμα, άνεργοι οι οποίοι είναι αμαία και είναι γραμμένοι στο Μητρό του ΟΑΕΔ. Αυτή την κατηγορία την επισημάνουμε γιατί τις προηγούμενες χρονιές βλέπαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να διεκδικήσουν τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά δεν γνωρίζαν ότι ήταν δικαιούχοι. Άρα λοιπόν και τα αμαία που είναι γραμμένοι στον ΟΑΕΔ δικαιούνται να κάνουν αίτηση. Το πρόγραμμα έχει μέχρι 5 διανυκτερεύσεις για όλη την Ελλάδα, εκτός από αυτούς οι οποίοι επιλέξουν να πάνε διακοπές στα νησιά που είναι η Σάμος, η Χίος, η Κος και η Λέρος. Εκεί οι διανυκτερεύσεις φτάνουν μέχρι και 10. Και επίσης στα δρομολόγια εκεί οι ναυτιλιακές εταιρείες κάνανε και μία έκπτωση 50% στα εισιτήρια για να πάνε στα νησιά αυτά. Αυτό πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι είναι ότι για να μπουν να κάνουν την αίτηση στην ηλεκτρονική στην ιστοσελίδα του ΑΕΔ χρειάζεται κλειδάριθμος τον οποίο έχουν όλοι όσοι είναι γραμμένοι στον ΟΑΕΔ και επίσης αυτοί που θέλουν να βγάλουν κλειδάριθμο πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι αυτοπροσώπως γιατί δεν δίνουμε ούτε με εξοδότηση ούτε τηλεφωνικά δίνονται κλειδάριθμοι, όπως καταλαβαίνετε, εμπίπτει στην λογική των προσωπικών δεδομένων. Αυτό επιπλέον που τονίζουμε σαν υπηρεσία για να αποφύγουμε τα λάθη είναι να προσέχουν τους δικαιούχους που δηλώνουν, δηλαδή ο σύζυγος δηλώνοντας τη σύζυγό του και τα παιδιά του, σωστά να καταγράφεται το ΆΜΚΑ, γιατί εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη και χρειάζεται από εκεί και πέρα να κάνουν έσταση για να προβούμε δηλαδή σε διαδικασίες τις οποίες μπορούμε να αποφύγουμε από την αρχή έτσι ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω διαδικασία. Αυτό που θα πάρουν οι δικαιούχοι στο τέλος είναι ένας κωδικός με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν σε οποιοδήποτε πάροχο που υπάρχει στη λίστα του ΟΑΕΔ τόσο σε νοικιαζόμενα δωμάτια όσο και σε ξενοδοχεία και δίνοντας αυτόν τον κωδικό να μπορούν να συνοηθούν για την κράτηση των δωματίων που θέλουν να κάνουν. Το πρόγραμμα αυτό για το οποίο θα κάνουμε τώρα τις αιτήσεις αρχίζει από 1η Αυγούστου του 19 και τελειώνει 31 Ιουλίου του 20. Υπάρχει ακόμα σε ισχύ και τελειώνει 31 Ιουλίου το περσινό πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι που δεν κάνανε χρήση μπορούν ήδη αυτούς τους 2 μήνες να κάνουν χρήση των περσινών δικαιωμάτων τους. Είδαμε λοιπόν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης με τη βοήθεια του Κώστα του Κιτίδη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Μην χάσετε την ευκαιρία όσοι είστε δικαιούχοι να κάνετε τα χαρτιά σας, να τα υποβάλλετε ηλεκτρονικά και να απολαύσετε πολύ όμορφες διακοπές, πραγματικά μοναδικά και όμορφα μέρη σε όλη την Ελλάδα, παραθαλάσσια. Αυτά να επιλέξετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα που έχει να κάνει με εξετάσεις οδήγησης. Θα μου πείτε τώρα, κυρία Νουλίδου, εξετάσεις οδήγησης. Εμείς ξέρουμε ότι δεν γίνονται οι εξετάσεις οδήγησης. Οι σχολές οδηγών έχουν παγώσει την όλη διαδικασία λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν για τις αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων. Δίνουν ωστόσο οι ηλικιωμένοι, αυτοί δηλαδή που πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμά τους, οι ηλικιωμένοι άνω των 74 ετών. Ο Κώστας ο Μαυρίδης βρέθηκε εκεί στην Απτολεμαΐδα, στο σημείο που οι ηλικιωμένοι δίνανε παρουσία εξεταστών για ανανέωση του διπλώματος και πρέπει να γίνεται κάθε 3 χρόνια επίσης η επανάληψη της διαδικασίας, επαναλαμβάνω, για τα άτομα 74 ετών και άνω. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελείται ο Κώστας Μαυρίδης. Παγωμένη είναι εδώ και πολλούς μήνες η διαδικασία εξετάσεων οδήγησης. Οι μόνοι που μπορούν να δώσουν εξετάσεις είναι οι ηλικιωμένοι οδηγοί άνω των 74 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους. Υπενθυμίζεται πως μετά από απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, οι ηλικιωμένοι οδηγοί πρέπει να δώσουν ξανά εξετάσεις και να επαναλαμβάνουν την διαδικασία κάθε 3 χρόνια. Μηχανάκι, για μηχανάκι θα δώσετε. Ναι, ναι. Ξέρετε να οδηγάτε. Λίγο. Χρόνια τώρα. Χρόνια.
Και πώς θα κάνετε εδώ ένα κύκλο, πώς θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν έχει σχολείο οδηγών τώρα, τώρα κάνετε ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος. Καθένας μόνος του. Εσείς για μηχανάκι. Ναι. Ε? Ναι. Τι, έληξε το δίπλωμα λόγω ηλικίας, τι έγινε. Ναι. Όχι. Τι. Δηλαδή τελείως τώρα ξανά πάλι. Ξανά από την αρχή. Ναι. Δεν γίνεται μέσω σχολής οδηγών. Ναι, μόνοι ναι. Σας. Μόνοι σας κάνετε εδώ. Όχι. Σχολή οδηγών. Δεν δίνεται με τα δικά σας τα μηχανάκια δίνεται, έτσι δεν είναι. Ναι. Συγκεκριμένα οι ηλικιωμένοι κάνουν έναν κύκλο βασικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια προχωρούν σε εξέταση. Εξετάσεις δίνουν τώρα, έχουμε και μηχανές και αυτοκίνητα, μόνο οι ηλικιωμένοι πλέον, εδώ και πολλούς μήνες από το Σεπτέμβριο δεν δίνουν νέα διπλώματα, δεν μπορεί να δώσει κανείς λόγω της αλλαγής του συστήματος εξετάσεων. Αυτά που λήγουν λόγω ηλικίας. Μόνο αυτά που λήγουν λόγω ηλικίας. Και εξετάζονται χωρίς σχολές αυτοί, γι' αυτό και μπορούν και δίνουν. Μόνοι τους έρχονται και εξετάσεις. Και είναι με τα δικά τους μέσα, είτε μηχανάκι είτε γεωταχή αυτοκίνητα. Μέσα, ναι. Για τα άλλα, βλέποντας τι θα γίνει με τον νόμο. Είναι στον αέρα. Τα υπόλοιπα είναι στον αέρα, δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα δώσουν για νέα δικαιώματα. Και εσείς, σαν εξεταστές, μπαίνετε στα αυτοκίνητα των ιδιοκτητών. Χωρίς καμία ασφάλεια, χωρίς τρόπο αποτροπής ατυχήματος, γιατί δεν έχουμε ούτε πεντάλι να πατήσουμε ούτε τίποτα. Προβληματικές εξετάσεις. Έχει γίνει κατά καιρούς στην Ελλάδα, στην Αθήνα κυρίως, τροχιά ατυχήματα. Έχουν γίνει και ατυχήματα. Δεν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτής που να δείξει να κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα περιμένουν τα γνωστά να έχουμε κάποιο θύμα για να αλλάξουν τον νόμο. Ελπίζουμε να το αλλάξουν πιο πριν. Αλλά είναι προβληματικό όλο αυτό το σύστημα σίγουρα. Ζινακίδη. Αυτά και με τις εξετάσεις οδήγησης. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξεπαγώσουν και οι εξετάσεις για τους υπόλοιπους, τους ενδυνάμει οδηγούς, τα νέα παιδιά που θέλουν να αποκτήσουν το δίπλωμά τους και όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως που θέλουν να κάνουν αναβάθμιση του διπλώματος ή διπλώματα επαγγελματικής άδειας κτλ. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Έχω επιλέξει τώρα να σας δείξω ένα θέμα που είχε αναφορά την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω την προηγούμενη Πέμπτη, πριν δηλαδή το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αλλά επειδή είναι ξεχωριστό, το κράτησα και θέλω να σας το δείξω. Μιλάμε για το πρώτο, ακούστε τώρα, θα δείτε και εικόνα, από τα 6 αεροσκάφη της εταιρείας Εγνατία Aviation, είναι αεροσκάφη τύπου Diamond, που θα έχουν βάση το αεροδρόμιο Φίλιππος εδώ στην Κοζάνη και μάλιστα είναι και το 13ο του στόλου συνολικά της εταιρείας. Έχουν έρθει τα αεροσκάφη αυτά, είναι το πρώτο αεροσκάφος που ήρθε για την έναρξη των πτυτικών μαθημάτων των εκπαιδευόμενων πιλότων που βρίσκονται ήδη στην Κοζάνη από πέρυσι. Νομίζω είναι πολύ όμορφη εικόνα. Θα δείτε, βρέθηκαν εκεί και εκπρόσωποι της εταιρείας, ο κ. Λιμπεράκης, ο διευθυντής και φυσικά ο Σωκράτης Μουτίδης, ως γνωστόν πιλωτάρι. Και ο ίδιος. Πάμε να δούμε τι μας ετοίμασε. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί της Πέμπτης, ένα από τα διαμάντια της Εγνατία Aviation προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φίλιππος της Κοζάνης. Πρόκειται για ένα από τα 6 αεροσκάφη Diamond που θα έχουν βάση το αεροδρόμιο και το 13ο του στόλου της εταιρείας. Hello guys. Το αεροσκάφος θα εκτελέσει δοκιμαστικές πτήσεις για λίγες μέρες εν ώψη της έναρξης των πτυτικών μαθημάτων των εκπαιδευόμενων πιλότων που βρίσκονται στην Κοζάνη από πέρυσι. Χαρούμενη μέρα σήμερα για την Εγνατία Aviation, φαντάζομαι και για όλη την Κοζάνη. Ήρθε το πρώτο αεροπλάνο, το οποίο θα κάτσει κάποιες μέρες για να κάνει τις απαραίτητες δοκιμαστικές πτήσεις. Το πρώτο πλήρωμα από την Καβάλα. Τα σταδιακά και μέχρι τις 26 Ιουνίου που θα ξεκινήσει κανονικά το πτυτικό έργο. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα αεροπλάνα και είναι και ένας χρόνος στον οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια έργα συντήρησης και υποδόμων στο αεροδρόμιο προκειμένου να γίνει ευκολότερο και δυνατό όμως το έργο.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στο χρόνο μας. Είχαμε πει εξ αρχής αρχές Ιουνίου, οπότε είμαστε στο χρόνο μας όπως έπρεπε να είμαστε. Η Εγνατία Aviation, η πέμπτη μεγαλύτερη σχολή εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων αερογραμμών της Ευρώπης, επέκτηνε τη δραστηριότητά της στην Κοζάνη πριν από ένα χρόνο και μέσα σε αυτό το διάστημα στην πόλη εκπαιδεύονται 96 πιλότοι. Η βάση της Κοζάνης θα αποτελείται από 6 αεροσκάφη και στόχος της εταιρείας είναι μέσα σε μια τριετία τα αεροσκάφη και οι εκπαιδευόμενοι να διπλασιαστούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Κοζάνη, το αεροδρόμιο και φυσικά το Δήμαρχο της Κοζάνης, ο οποίος πάντοτε ήταν δίπλα μας από την αρχή εδώ και 3 χρόνια. Από τότε που ήρθε πρώτη φορά στην Καβάλα και μας πρότεινε περιοχή της Κοζάνης, την πόλη της Κοζάνης, σαν μια εναλλακτική βάση για τη σχολή. Ήταν η σωστή επιλογή, είμαστε σίγουροι πλέον ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που άτομα της αυτοδιοίκησης έχουν τόση αγάπη για τον τόπο τους, αλλά και όραμα και έχουν και τον τρόπο να το πραγματοποιήσουν. Πόσο θα ήθελε τώρα να μπω εγώ σε αυτό το πολύ όμορφο αεροσκάφος τύπου Diamond. Όχι να το πιλοτάρω, είναι η αλήθεια, γιατί δεν έχω καμία απολύτως γνώση, που σημαίνει ότι είμαι επικίνδυνη. Αλλά για παράδειγμα ο Σωκράτης Ομουτίδης ή ο κύριος Λιμπεράκης και οι δύο, ακόμη καλύτερα, και να πηγαίνουμε μια βόλτα στην Καβάλα. Να πάμε δηλαδή στη βάση της εταιρείας και τη δεύτερη μου πατρίδα. Να πηγαίναμε, να τρώγαμε, να πίναμε, να κάναμε και ένα μπάνιο και πάλι να επιστρέφαμε. Γιατί πρέπει να με ξαναφέρετε πίσω. Εγώ κάνω ανοιχτή πρόσκληση, αν με ακούτε τώρα, και είναι διαθέσιμο εδώ το αεροσκάφος. Να πάμε και να γυρίσουμε αύριο. Αύριο γύρω στις 5 με 6 το απόγευμα που έχω δουλειά. Λοιπόν, αστειεύομαι. Για να συνεχίσουμε τώρα με συμβουλές αναφορικά με την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε από 1η Μαΐου, κυρίες και κύριοι, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική είναι η αλήθεια. Στις υψηλές θερμοκρασίες, εκεί ελοχεύουν κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιών, με ανυπολόγιστες πολλές φορές ζημιές και αποτελέσματα. Είδατε τι έγινε πέρυσι στο Μάτι. Χάθηκαν τόσες αθώες ζωές. Στο ρεπορτάζ λοιπόν που θα παρακολουθήσετε και μας μιλάει ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, ο Ανδρέας Παπαζαχαρίας, μας δίνει χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες και μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε, έτσι ώστε να αποφευχθεί το χειρότερο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η αντιπυρική περίοδος που έχει ήδη ξεκινήσει από την Πρωτομαγιά και γι' αυτόν τον λόγο οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που θα κυριαρχήσουν μέσα στο καλοκαίρι αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικά είναι το όσα είπε στον Φλάσο ο Αρχιπύραρχος και Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, Ανδρέας Παπαζαχαρίας, ο οποίος μας έδωσε πολλές πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές. Από 1 Μαΐου έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, η οποία διαρκεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Το γεγονός ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι πλέον επιβάλλει στο να πάρουμε κάποια μέτρα τα οποία αποσκοπούν αρχικά στην πρόληψη και σε δεύτερη φάση στην έγκαιρη αναγγελία της πυρκαγιάς. Τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να λάβουν οι πολίτες και τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά είναι ο καθαρισμός όλων των οικοπαιδικών χώρων που βρίσκονται μέσα στις πόλεις. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο και είναι πολύ βασική για την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Ωστόσο, και εκτός κατοικημένων περιοχών πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόληψης για την εκδήλωση των πυρκαγιών. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, το φαινόμενο της καύσης των σιτοκαλαμιών, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο, θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω και μια πληροφορία όσον αφορά στους καλλιεργητές, ότι εάν οι εκτάσεις που καλλιεργούν για οποιοδήποτε τρόπο τα υπολείμματα καλλιεργιών ή σιτοκαλαμιές, όπως λέμε κοινώς, καούν, τότε από τον ΕΠΚΕΠΕ θα υπάρξει κάποιο πρόστιμο όσον αφορά στην επιδότηση των καλλιεργιών αυτών. Από εκεί και μετά είναι ευθύνη του καθένα μας να προσέξουμε στο να μην εκδηλωθεί φωτιά. Άρα δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο όλο αυτό το διάστημα, από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου, αποφεύγουμε το άναμα φωτιάς, αλλά ακόμη και αν γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε
το συντομότερο δυνατό, αμέσως με το 199 που είναι το κέντρο κλήσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να δώσουμε ψύχρεμα τις σωστές πληροφορίες, ούτως ώστε να γίνει σωστή καθοδήγηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνω τη μεγάλη σημασία που έχει ο ρόλος των πολιτών, των συμπολιτών μας, στην αντιμετώπιση του φαινομένου των πυρκαγιών, των πυρκαγιών της Υπαίθρου. Όπως καταλαβαίνουμε, το να υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων, ούτως ώστε να επεμβαίνουμε όπου και όποτε χρειαστεί, είναι αντικειμενικά αδύνατο. Επομένως, η υπόθεση πυρκαγιές Υπαίθρου είναι υπόθεση που αφορά όλους μας και πρέπει όλοι μας από την πλευρά μας να συμμετέχουμε στην πρόληψη αλλά και στην έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Όσον αφορά εμάς, σαν πυροσβεστική υπηρεσία, θα σας πω ότι στην περιφέρειά μας, όπου λειτουργούν 5 πυροσβεστικές υπηρεσίες, 7 κλιμάκια και ένα πεζοπόρο τμήμα, αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η στελέχωσή τους και απομένει η πρόσληψη μικρού αριθμού εποχικών πυροσβεστών στο πεζοπόρο τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα οχήματά μας έχουν την μεγαλύτερη δυνατή συντήρηση και τον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας που θα μπορούσαν να έχουν και πιστεύουμε ότι προχωράμε στην αντιπυρική περίοδο έχοντας όλα εκείνα τα μέσα αλλά και το προσωπικό ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις πυρκαγιές της περιοχής μας σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση σε πυρκαγιές που εκδηλωθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Βέβαια, οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι φυσικό και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα φυσικά φαινόμενα δεν μπορούμε πάντοτε να είναι από τον έλεγχό μας. Ωστόσο, προσπαθούμε στο μέτρο και στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε. Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Προστάτεψε σπίτι και εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και βοσκοτόπια, απομακρύνοντας τα ξερά χόρτα. Αν έχεις ζώα, σκέψου πού θα τα πας για να τα προστατέψεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μια σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μια δασική πυρκαγιά. Συντήρησε τα γεωργικά μηχανήματα και πάρε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην γίνουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς. Δείξε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεσαι εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες, καθώς και στο κάπνισμα των κυψελών. Νίκες, ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια. Να θυμάσαι ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην Ύπεθρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Ενημερώσου καθημερινά για την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά στην περιοχή σου. Δες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή που μου στέλνετε εδώ μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια σας έλειψε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Απουσιάσαμε δύο Σάββατα. Είχαμε λόγο. Λόγω εκλογών. Εδώ θα είμαστε ωστόσο τα υπόλοιπα μέχρι να τελειώσει αυτή η σεζόν για την δική σας καλύτερη ενημέρωση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αγαπήσατε αυτή την εκπομπή από την πρώτη στιγμή που βγήκε στον αέρα και εμείς δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, θέλω να πιστεύω, για να σας κρατούμε συντροφιά. Σάββατο μεσημέρι, 3 με 4.30 και να παίρνετε μια πολύ καλή εικόνα των γεγονότων που διαδραματίστηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Των σημαντικότερων γεγονότων τουλάχιστον, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η επικαιρότητα τρέχει σε καθημερινή βάση, είναι πολλά αυτά τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, εμείς παίρνουμε τα πιο σημαντικά. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, όσοι μπορείτε νωρίς είναι ακόμη. Αυτοκίνητο, ό,τι μέσον έχετε, κατευθυνθείτε σε παραλίες, σε πολύ καλούς προορισμούς, κοντινούς, ίσως και πιο μακρινούς. Εμείς θα τα πούμε και πάλι από εβδομάδα, από Δευτέρα, μέσα από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!